Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Δημήτρης Πέλκας και Γιαννούλης από τα αριστερά τώρα για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Γιαννούλης Πέλκας. Στην άλλη πλευρά κεφαλιά. Γκολ! Φερνάντο Βαρέλα! 54 λεπτό. Καλή ανάσταση σε όλους. Πονάνε. Μπάλα περνάει. Γκολ! Γκολ ο Βαρέλα! Έχουμε άλλο Βαρέλα? Όχι, μόνο αυτά έχουμε. Μόνο αυτά έχουμε. Μη. Ξέρεις τι μου είπε ο Ιπολίτης. Θα πάρω μια βέργα, λέει, και κάθε φορά που θα πιάνεις, λέει, το μικρόφωνο, παπ, σαν το δάσκαλο. Μου λέει, Ιπολίτη, υπάρχει πουθενά? Ναι. Μικρόφωνο. Ναι. Βαλμένο έτσι. Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Υπάρχει πουθενά? Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Συμφωνούμε όλοι εδώ πέρα. Πες του να κάνει έρωτα τον Ιχολύπτη με κανένα καντιλανάφτη. Ιχολύπτη, απέραντη Καζαμπάκα να κάνει έρωτα με κανένα καντιλανάφτη. Έτσι, έτσι. Όχι με πατριάρχη, με καντιλανάφτη. Χαμηλά στρώματα. Χαμηλά στρώματα μέχρι να φτάσουν πατριάρχη εκεί στον λίγο. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε στην πόλη που μυρίζει μεθάνιο. Τι στην πόλη που μυρίζει? Δεν μύριζε μεθάνιο πριν μια εβδομάδα με το βαρέ. Τώρα μυρίζει. Του δώσατε φράγκα, γύρισε. Του δώσαμε φράγκα, γύρισε. Του Βαρέλα. Όλα είναι λεφτά. Κλέγανε τα παιδάκια του. Τα λέγαμε ότι κλέγανε. Άστα. Κλέγανε. Κουλιανέ, ναι. Τι άστα. Μην πα να χτίσει προφίλ. Τι να χτίσω προφίλ? Του τη καλή. Μην πα εσύ να κρεμίσει προφίλ. Χωρίς να γνωρίζει, γιατί δεν γνωρίζει. Μη μου στείλει προφίλ και πείτε στον κόσμο πόσα παραπάνω πήρε ο Βαρέλα από αυτά που ζητούσε. Από ένα 200, ένα 300. Ρεσί Κουλιανέ. Τι ρεσί Κουλιανέ. Πείτε μια μέρα, μη σαλιαρίζετε στον κοσμάκι. Πείτε, τα πήρε και έμεινε. Τα πήρε και έμεινε. Άσε τώρα τα χάλια, έκλεγαν τα παιδιά, η γυναίκα. Δεν τα πήρε. Δεν τα πήρε και έμεινε. Αυτό είναι βλάκα. Γιατί είναι βλάκα? Εσύ διακοπές πότε θα πας? Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εσύ διακοπές πότε θα πας? Όποτε θέλω. Όχι όποτε θες, άμα ήθελες να πήγαινες Αύγουστο. Θα πας μετά το 15 Αύγουστο γιατί θες να πας με την Ευγενούλα κάπου. Ναι, τι και. Δηλαδή, θα πει Ευγενούλα, ξέρει, σε δίνω Ανδρώνης 800 ευρώ. Ναι. Εσύ ζητά 2. Ναι. Και μείνε με 800. Όχι, άλλο σου λέω τώρα. Αναγκάζεσαι λόγω των παιδιών σου. Αφιάξω, δες, ναι. Ευγενούλα, ναι. Δεν χάσει το γιο του Βαρέλα. Α, δεν είναι. Χαζό είναι ο γιο του Βαρέλα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν είναι όλα μαρμίτα. Άσερε κουλιάκι. Δεν είναι όλα μαρμίτα. Τα παιδιά έκλεγαν, σπάραζαν στο κλάμα σου το έλεγα και με κορώδες. Από πού τα κλαίνε τα παιδιά. Ρε κουλιάκι. Λοιπόν, βγείτε οι ρεπόρτερ και πείτε.
ζήτησε ο Βαρέλα, τι πήρε για να σοβαρευτούμε εδώ. Ο Βαρέλα τη ζήτησε, ναι, ζήτησε. 1,5. Και τι πήρε. Δεν το πήρε το 1,5. Πόσο πήρε. Πήρε λιγότερο. Πόσο πήρε. 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Αυτό έχω ενημερωθεί εγώ. Εσύ αυτό, ενημερωθεί. Ναι, αυτό ξέρω. Μη λέτε στο. Κοίταξε, ναι. Οι εποχές ναι. Των ξύλινων γραμμάτων και της αηδίας του κλάματος. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Μπορούσε να πάρει παραπάνω. Ο Βαρέλα. Γιατί δεν πάρει. Μπορούσε. Να φύγει να πάει παραπάνω. Δεν επέλεξε ο παραπάνω, επέλεξε να μείνει στη Θεσσαλονίκη με κάποια λιγότερα. Λοιπόν, άκουσε ναι. Εδώ, Βουλιανέ. Σας δουλεύει ο Βαρέλα. Α, μας δουλεύει ο Βαρέλα. Θα σου πω εγώ τι έγινε. Μας δουλεύει ο Βαρέλα. Βρε ψήσω τώρα και τη βάλε λίγο πέλικα, βάλε λίγο για τα πιστέκια. Θα σου πω εγώ τι έγινε. Ναι. Σας πούλησε παραμύθι ο μάνατζερ του Βαρέλα ότι τον θέλουν στην Κίνα, στην Γουανδελού. Λες εσύ. Λέω εγώ. Λες εσύ, ναι. Για να πάρει τα λεφτά. Λες. Δεν του δίνει τα λεφτά. Ναι. Πρόταση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πρόταση. Λες εσύ τώρα. Λέω εγώ, ναι. Ναι, αυτά είναι κασίες όμως. Λέω εγώ. Ναι, αυτά τα φαντάζεσαι. Δεν είναι πραγματικότητα. Στο πώς τα 32 το Βαρέλα δεν το ζητάει η ομάδα στην Ευρώπη. Λες. Ναι, επειδή σας βρήκε τους παοξίδες βλάκες. Ναι. Θα σου το πω εγώ τώρα τι. Κρατάμε δηλαδή ένα κακό παίχτη. Ακούω. Αυτό μου λες τώρα. Παιχταράς. Τώρα τι με λες. Δηλαδή ο παιχταράς δεν βρίσκει ομάδα. Άλλο σου λέω εγώ. Ομάδα στην Ευρώπη δεν δίνει λεφτά για 32 χρονών. Άμα ήταν 27 θα πήγαινε στον Βίλα, θα πήγαινε σε μεγάλες ομάδες. Ναι. Τώρα στα 32 δεν πήγαινε. Ποια στον Βίλα, φέτος ανέβηκε στον Βίλα. Γιατί μικρή ομάδα είναι στον Βίλα. Πολύ μεγάλη ομάδα. Το πάρα πάτσε, πολύ μεγάλη το ομάδα. Το μπάτσε τη με το Πάο και το δηλαδή. Τώρα δεν γίνεται, αφού 200 πήρε μόνο χθες. Λοιπόν, άκουσε, στον Βίλα. Άκουσε 200, με, λοιπόν. 200 πήρε χθες στον Βίλα. Μάθατε σε ποια ομάδα τον ζητούσε στο εξωτερικό. Ναι. Ποια ήταν. Η Αλαχλή. Η Αλαχλή. Ναι. Η Αλαχλή το ξέρει. Πώς το ξέρει. Τη είπε ότι η Αλαχλή του δίνει. Πόσα του δίνει η Αλαχλή. Παραπάνω από την παραπάνω. Έτσι ξέρετε εσείς. Ναι, εσύ τι ξέρεις. Εγώ λέω πρόταση δεν υπήρχε. Λες εσύ. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι. Εγώ λέω ότι είχε 3 εκατομμύρια πρόταση. Μια και παίζει εσύ το αντίθετο. Εσύ φτιάξε τώρα τα κλάματα τη γυναίκα του Βαρέλα τώρα. Εσύ χάλασε το προφίλ. Για να φτιάξει τώρα προφίλ. Εσύ χάλασε το. Δεν χαλάω εγώ. Πώς το χαλάς. Αλλά ο χαζός δεν είμαι. Δεν είσαι. Όχι. Ναι. Λες δηλαδή ότι ο Βαρέλα δεν είχε καμία πρόταση. Αν ο Βαρέλα είχε πρόταση. Και έπαιζε τόσο καιρό με εμά. Σα έπαιζε. Έφευγε, έκανε, έρανε. Σα έπαιζε. Λες τώρα εσύ. Λέω εγώ. Ναι, ναι. Αλλά πρόταση, τα δεδομένα. Τα δεδομένα δεν σε δικαιώνουν. Βγάλατε εδώ κανένα τη Αλαχλή όπως βγάζουμε τις άλλες φορές για να μιλήσουν για τον Μπέκ και τα λοιπά. Βγάλατε κάτι τη Αλαχλή. Ναι. Τι ναι, βγάλατε. Άνοιξε η πόρτα να φύγει ο κόσμος από τον ΠΑΟΚ τελικά. Αυτό θα μας το πεις. Βράσει τα μηνύματα που όχι, άσου, ρε, τι λέει, τι κτλκά κουβαλάει Αυτόπουλο. Βράσει τα μηνύματα. Όσα θέλει πήρε, λέει. Όσα θέλει πήρε, δεν κατάλαβα. Ναι, καλά έκανε και πήρε όσα θέλει. Ναι, όσα μην θέλει. Χτίζετε προφίλ ότι έμεινε χωρίς να πάρει λεφτά. Μιλέτε. Λεφτά δεν γίνεται να μην πάρει κανένα. Άστε τώρα το παράδειγμα. Τα λεφτά που έκλαιγε το φανταζόσουν φυσικά και έκλαιγε η μανούλα μου και είμαι και ορφανός και έκλαιγε η γυναικούλα του. Αυτές οι βλακίες θα τα πείτε και στο Δεδροπόταμο. Που άμα θέλουν βγαίνουν έξω και ληστεύουν πέντε τράπεζες. Πέντε τράπεζες. Άστα, λοιπόν, άστα. Άνοιξε η πόρτα να φύγει. Άνοιξε. Έφυγε. Όχι. Μα αυτό θέλουμε. Τα πήρε. Τα πήρε. Καλά έκανε. Ποιο έκανε καλά. Ο Πάο και ο Βαρέλα. Τελείωσε, ρε. Αυτό φίλε. Το σάλιο. Τελείωσε. Αυτό το σάλιο δεν που πάτε. Το κλάμα δηλαδή. Αυτό το σάλιο που πάτε να παρουσιάσετε δεν μ' αρέσει. Το Βαρέλα τον έχει γνωρίσει ποτέ. Όχι. Ρε παιδί μου, κάτσε ρε φίλε, για να κρίσει το σάλιο που πάτε να παρουσιάσετε. Ναι. Δεν θέλω να το περάσω εγώ στους δικούς μου τους ακροατές ναι. Ή τηλεθεατές. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή οι ακροατές δηλαδή, να μην έχουν κρίση. Δεν θέλω να κοροϊδεύω τους ακροατές με σάλια. Οι ακροατές οφείλουν από εμάς που γνωρίζουμε παραπάνω να γνωρίζουν να μάθουν κάποια πράγματα. Να πείτε, το Βαρέλα τον έχεις γνωρίσει εσύ. Τι είμαι εγώ, εγκόμενα του Βαρέλα. Είμαι. Γιατί άμα γνωρίζει κάποιον συγκόμενα του αλουνού. Άσε με τι άσε. Δηλαδή, άμα έχει γνωρίσει τον Κούγια, συγκόμενα του Κούγια, α πούμε. Να κάνω τώρα. Τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα, για όσου δεν γνωρίζουν, επειδή εμεί το γνωρίζουμε, είναι ψυχούλα. Είναι ο Κέρβερος που βλέπεις μες στο γήπεδο και έξω είναι κοριτσάκι. Όπως σου τα λέω. Ρε μη χτίσετε προφίλ. Ρε αγόρι μου τώρα να μην πούμε κάποια πράγματα που γνωρίζουμε. Ρε, θες να παραπληροφορούμε τον κόσμο. Να, τον κόσμο τον παραπληροφορείτε και του βάζετε συνέστημα. Εμείς. Ναι. Ή εσύ. Ναι. Εγώ του λέω την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι η εξής. Ποια είναι η εξής. Ο Βαρέλα δεν είχε πρόταση. Λες. Ναι. Έπαιζε με το. Δηλαδή άμα έρθει τώρα το μεσημέρι εδώ πέρα ο Πεδοτός και σου φέρει τρεις προτάσεις θα αρχίσει να λες. Πάλι θα το γυρίζεις. Βγάλε τον πρόεδρο. Δεν θα το βγάλουμε. Τι θα λες μετά πάλι. Τι θα λες. Δεν θα μιλήσω. Α δεν μιλήσουμε. Βγάλε τον πρόεδρο τη Αλήθεια. Τώρα όμως φύγει μια προσωπικότητα. Δεν φύγω κανένα. Διευθυντή της Αλαχλή, ναι. Πόσα του δίνε, αν του δίνε. Ναι. Άλλη ομάδα στην Κίνα, στην Αμερική, στη Γουαδελούπη, αν του δίνε, ναι. Πόσα του δίνε. Ναι. Εντάξει. Και μετά τι θα αρχίσει. Και αυτά τα παιχνιδάκια με τον μάνατζερ του Βαρέλα και το Βαρέλα και τα κλάματα της κυρίας Βαρέλα, κράτα τα για σένα. Αν ήταν κάποιος που ήθελε να φύγει, ήταν ο μάνατζερ του Βαρέλα. Λοιπόν, και το Βαρέλα τον κράτησα δύο πράγματα. Ό,τι και να λες. Τα παιδάκια του. Λοιπόν, ένα ο Λουτσέσκου. Ναι. Ο Λουτσέσκου είναι. Αυτό τον πλήρωσε. Ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου τον κράτησε. Λοιπόν, να δώσουμε και ειδήσεις πραγματικές. Όχι φανταστικές. Τον έψησε ο Βιερίνια. Πόσα πήρε. Ρε αγόρι μου, τι πόσα πήρε. Ρε Καζαμπάκα, πόσα πήρε. Υπάρχει άνθρωπος να δουλεύει τζαμπά. Πλάκα με κάνεις.
Ρε, πόσα πειράζει τα παιδάκια. Όσα του... θέλει πήρε εσύ. Όσα θέλει. Γιατί πρέπει να δώσει αναφορά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί να δώσει αναφορά. Γιατί. Εσύ ξέρει ο κόσμο πώ θα παίρνει εδώ. Γιατί εγώ σηκώθηκα να φύγω από εδώ πέρα. Γιατί άμα θε να φύγει κάποια στιγμή και θέλω να σε κρατήσω, θα ρωτήσουν πώ θα πάρει. Βέβαια. Πώ. Πώς θα ρωτήσουν. Δικαίωμα του καθενό. Πώ είσαι. Κουλιανέ. Ελληνικά μιλάω. Πόσα πήρε για να μείνει παραπάνω. Έμεινε. Άντε πάλι. Τι άντε πάλι. Τα πήρε. Όχι. Βλάκας είναι. Δεν τα πήρε, όχι. Άρα είναι βλάκας. 1,5 ζητούσε. Ναι. Αυτό λέμε. Όχι, δεν είναι βλάκας. Γιατί όλα δεν είναι μαρμίτα. Η δικιά μου ενημέρωση σου λέω είναι ότι πήρε 4 για 3 χρόνια. Αυτή είναι η ενημέρωση. Τότε είναι βλάκας. Γιατί είναι βλάκας. Γιατί πήρε λιγότερα από αυτά που ζητούσε. Ναι, αλλά γιατί δηλαδή, θα το σώσουν 200 χιλιάρικα παραπάνω. Άκουσα δεις. Εάν πήρε 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια, ναι. Δεν είχε καμία πρόταση. Λες. Λέω εγώ. Λες εσύ. Λέω εγώ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ότι κλαίγαν τα παιδάκια του και έκλαιγε η μανούλα του. Ναι. Και ήταν άρρωστη η θεία του. Λαταλέ του παοξίδε. Δίδω δεν βλέπει. Τι βλέπει. Στο κορδελιό. Δεν μου λε τι βλέπει. Δεν βλέπει να ανοίξει αυτά. Βλέπει ότι θε. Δεν έχει δει τα παιδάκια του που έκλαιγα που τα μαζεύει. Γελάει ο άλλος. Θα μας πεις για το μεθάνιο. Θα μας πεις για το μεθάνιο που προβούσε. Για την πόρτα που τη εξόδου που φέρουν όλοι. Πιο χαζί πεθαίνετε. Πιο χαζί πεθαίνουν. Λοιπόν, ο Βαρέλα μένει. Ναι, καλά κάνει και μένει, καλά κάνει και τα πήρε. Εγώ μαζί του είμαι. Εγώ με εσάς. Τραμζοσπορ πρόταση. Αλαχλή πρόταση. Μαλάτια πρόταση. Ο Πετροτός θα έχει πει εδώ πέρα. Λέει ό,τι θέλει. Ακούει. Τι μαλάτια. Τι μαλάτια. Ομάδα είναι. Τι μαλάτια. Προτάσει. Τι πρόταση. Προτάσει, αγόρι μου. Βγάλε τον τεχνικό διευθυντή. Βγάλε τον τεχνικό διευθυντή. Κάτσε δηλαδή, επειδή εσύ είσαι άπιστο στο μα, εμεί θα πρέπει να κάνουμε 100 ρεπορτάζ για να πείσουμε εσένα. Κλέγα τα παιδάκια του. Βιντεάκι δεν έχει ζήσει ο Σουίδερ. Έλα, πάει σε άλλα θέματα. Όχι, τα θέματα είναι ο Βαρέλα. Βαρέλα. Τα θέματα είναι ο Βαρέλα. Κλέγα τα παιδάκια του. Σα χλαμάρε τα παιδάκια. Θα φτιάξω εγώ προφίλ τώρα. Τι είμαι εγώ, είμαι. Γιατί σε χαλάει. Ρε, Μέγκελ, σε χαλάει ότι δεν είναι όλα μαρμίτα, αυτό σε χαλάει. Γιατί αυτό καταλαβαίνω στο τέλο. Τι σε χαλάει πολύ. Συγγνώμη, φίλε. Ο Βαρέλα το συγκρότημα γιατί δεν υπέγραφε. Γιατί ήθελε να φύγει. Γιατί ήθελε να φύγει. Γιατί ήθελε να πάρει παραπάνω λεφτά. Και έμεινε. Και έμεινε, ναι, με λιγότερα. Τότε είναι βλάκα. Γιατί είναι βλάκα. Γιατί έτσι ο Βαρέλα έκανε ανάρτηση και λέει: Εγώ λέει το κλάμα που είδα στα παιδιά μου, δεν το έχω δει στη ζωή μου και δεν είναι όλα, λέει. Βάλε μια ταινία του Ξανθόπουλου. Ξανθόπουλου, ε. Μια του Ξανθόπουλου. Καλημέρα. Πάνω απ' όλα είναι οικογένεια και το ξέρει κι εσύ, γιατί πάνω απ' όλα είναι οικογένεια, γιατί και εσύ θα πάρει διακοπέ μετά τα τέλη του 15 Αύγουστου για την Ευγενούλα και το ξέρει. Δεν θα πει Ευγενούλα τι θα κάνω εγώ στη δουλειά μου. Ναι, αλλά το κάνει. Τι κάνω. Δεν θα πάρει άδεια μετά 15 Αύγουστου. Άδεια. Ναι, αλλά πότε θα την έπαιρνε. Όποτε γούσταρα. Όχι, όποτε γούσταρα. Αφού εσύ έρθει και μου λες τώρα, μου λες θα πάρω γιατί βγαίνουν όλοι. Θέλω να την πάω εκεί να κάνω. Είσαι μπαμπάς. Και όταν έχει να κάνει με τα παιδάκια σου, υπερβαίνει διαφορετικά. Ναι, το ναι. Ίδιο κάνει και ο Βαρέλα. Ναι. Το τι είναι. Βάλτε τα κλάματα. Βάλτε τα κλάματα, λέει. Βάλε εδώ, ρε, βάλε εδώ τα μπιφτέκια εδώ να τα ψήσουμε καλά. Τα κλάματα. Γίνα από την άλλη του μπιφτέκια του Βαρέλα. Έλα, ρε, πάρε τον Νικολάκη, αλλά κόστα μαζί σου. Ο δικό σου αυτό, βάλε και τα άλλα αυτά. Βάλε και τα υπόλοιπα, βάλε και τον Μπέλκα. Βάλε ό,τι θες. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι ναι, μα χάζει ο Ραπτόπουλος, μαθαίνω εμένα το Λιμιό και το Γιαννούλα, αλλά εδώ πέρα αποθέωση. Τα γυρίζει τα μπιφτάκια από κοντά. Ωραίος, ωραίος, έτσι. Είπα ότι Βαρέλα, σε τερμπακάρα ευρωπαϊκή φύση είμαι. Αφού είπε ότι δεν έχει προτάσει τόση ώρα, λε ότι δεν είναι καλό. Σε τερμπακάρα, το παιδί 32 χρονών. Λοιπόν, για να το φέρουμε στα ίσα. Λοιπόν, τον Βαρέλα τον κράτησαν δύο πράγματα, το ξαναλέω. Τα λεφτά του Σαββίδη τον κράτησαν. Ο Λουτσέσκου. Άστα ρε τώρα. Τώρα σου θε να πούμε ρεπορτάζ. Ή να κορδεύουμε τον κόσμο. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου που πήρε 100 φορές τον Βαρέλα, 100 φορές τον Γιώργη τον Σαββίδη. 100 φορές. Το Σαββίδη γιατί τον πήρε. Για, του δώσει τα για να τον προσεγγίσει ξανά, ναι. Μπράβο. 100 φορές τον Ιβάν Σαββίδη. 100 φορές τον Βιερίνια. 100 φορές τον Πισό. Μισό να πούμε ρεπορτάζ. Πήρε ο Βαρέλα κάτω από το τραπέζι. Δεν τα λένε. Βρέα, μην, άψε εδώ, ναι, ναι. Μην ξεσηκωθούν οι άλλοι παίκτες, ναι. Και βγάζουν τώρα από την πάει πάω μέσω Κουλιανού. Ναι. Το καημένο το Βαρέλα είναι βλάκας. Τι έμεινε, κοκίσαι, έμεινε και τα παιδάκια του. Μη σηκωθεί ο Πέλκας. Τι παραπληροφόρηση είσαι. Θα μας τρελάνε. Ο ορισμός της έχει και τον άλλο το στήριγμα. Τι παραπληροφόρηση είσαι. Τους είπανε στον πάω. Τι φαντασία μου. Βάλε φαντασία μου πλανέφτρα. Τους είπανε στον πάω. Κοιτάξτε. Πείτε και ότι είναι βλάκας ο Βαρέλα. Κλέκαν τα παιδάκια του. Του δώσαμε τα λεφτά. Βίντεο δεν υπάρχουν. Βράσε με κάτι. Γιατί άσε μα το ένα, άσε μα το άλλο. Μη σηκωθούν όλοι και ζητάνε. Α, μη σηκωθούν. Γράψτε εκεί ότι ο Βαρέλα είναι χαζός, βλάκας, μαύρος. Ο Βαρέλα. Και τα παιδάκια ο του. Ο Βαρέλα μια χαρά θα πάρει το 1,5 χαρτί. Ο Βαρέλα μια χαρά θα τα πάρει τα λεφτά. Εσύ θα κάθεσαι εδώ να βαραζό πρωί πρωί σκοπέτο. Τα πήρε ή δεν τα πήρε. Πήρε αυτά που έπρεπε να πάρει.
Γελάς, γελάς, γελάς με το καινούριο σου μπιφτέκι. Ούτε στο ζουλού της Αφρικής με το καινούριο σου μπιφτέκι γελάς, το ψήσες καλά, δεξιά αριστερά πάνω κάτω. Αυτά, για το Μετρόπολης αν ήταν στην Αφρική, ούτε στο ζουλού της Αφρικής δεν τα λέγατε αυτά. Δεν τα λέμε εδώ πέρα στους δικούς μας, γιατί τι είμαστε εμείς, καλύτεροι είμαστε εμείς. Χειρότεροι από το ζουλού της Αφρικής. Καλύτεροι είμαστε εμείς, εδώ βγάζουμε ρε φίλε, βγάζουμε πρωθυπουργούς εδώ και 50 χρόνια τους ίδιους και τους ίδιους. Καλύτεροι είμαστε εμείς. Εδώ μας ακούνε. Βγάλαμε ευρωβουλευτή, Πολαγό, ο οποίος έχει απαγόρευση να βγει εκτός Ευρώπης. Δηλαδή, τι μου λες τώρα που γιατί για εκτός Ευρώπης το θέλουμε τώρα. Αφού είναι ευρωβουλευτής, τι θα το βγάλουμε. Θα στέλνει φάξ. Α, θα στέλνει φάξ. Εδώ στείλατε το Ζαγοράκι στην Ευρωβουλευτή. Πολαγό σε πειράζει. Τη Ζουλού με την Ελλάδα δεν κατάλαβα. Μια χαρά είναι η Ζουλού. Μια χαρά είναι η Ζουλού. Εδώ βγάλετε τον Τσίπρα που θυπουργό. Πολαγό σε φταίει τώρα. Εδώ ο Μητσοτάκης έκανε φλερτ σε ψεύτικη κούκλα και θα το κάνετε πρωθυπουργό. Πολαγό σε φταίει τώρα. Εμένα τα λες αυτά. Σε σένα τα λες. Σε ποιον τα λες, εμένα τα λες αυτά. Λοιπόν, Βαρέλα, έκλαψες, δάκρυσες. Ένιωσε ένα σκύρτημα μέσα σου μόλις άκουσες Βαρέλα. Ωραία, πλάκα, κάνεις το. Με τους αθλητές είμαι εγώ. Τι με τους αθλητές, με ξεπατώ στον άνθρωπο. Το Βαρέλα, ρε. Εσάς δεν σε ξεπατώ. Ποιοι ξεπατώνει σε εμάς. Ο Βαρέλα, ο άνθρωπος λέει: θέλω τα λεφτά μου, που τα δίνετε. Λέτε ότι δεν τα δώσετε. Αλλά το πληρώσετε με τα κλάματα του γιού του. Σας ακούνε και γελάνε 40 επιχειρηματίες. Όχι, όχι, εγώ τα μηνύματα δεν έχω πάρει. Και 600 έχουμε πούμε... πάρει 50 μηνύματα, εσένα ξεφωνίζουμε. Βρε δεν πάμε ξεφωνίζουμε. Ναι, άρα τι βγάζε, το... μας βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Τι συμπεράσματα. Νομίζω ότι ζεις μόνος σου, δεν είσαι μόνος σου, έχεις κι άλλους γύρω γύρω. Φύγερε που έμεινε ο Βαρέλα χωρίς να πληρωθεί. Παραμυθάδες τώρα. Παίζει κανένας μπάλα χωρίς να πληρώνεται. Πέστε πόσα του δώσατε. Σου είπα, γιατί 1-300. Δηλαδή, bonus, ναι. Δηλαδή ο Βαρέλα φώναζε να πάρει παραπάνω, αλλά έμεινε επειδή κλαίγαν τα παιδάκια του. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αυτό ο ίδιος ανέρτησε. Γελάς, Έχει να κάνουμε με βλάκες, ρε φίλε. Αυτό ο λέμε. Ο Βαρέλας είναι ο βλάκας και εσύ ο έξυπνος. Όχι, όχι. Έχουμε να κάνουμε. Μας ακούν χαζί, νομίζεις. Ναι. Δηλαδή το ακροατήριό μας το θεωρείτε ότι είναι χαζί. Ναι, αλλά το ακροατήριο πρέπει να μαθαίνει αλήθειες, όχι παραπληροφόρηση. Δηλαδή ο Βαρέλα. Η δικιά σου αλήθεια είναι σωστή. Ο Βαρέλα του δίνανε αυτά τα λεφτά. Ένα μήνα δεν υπέγραφε. Ναι. Όχι ένα μήνα. Ναι. Καλά, ο Βαρέλα δεν είχε πείσει ότι είχε υπογράψει από το Δεκέμβριο, το Γενάρη σαν ομάδα. Ότι μας κοροδεύει. Όχι, όχι, όχι. Εσύ δεν έλεγε ότι το Γενάρη έχει υπογράψει και πάει σαν ομάδα. Σα κοροδεύει, σα παίζει. Ο Βαρέλα δηλαδή έμεινε στον ΠΑΟΚ που του έδινε πριν από ένα μήνα αυτά τα λεφτά, δεν του έδωσε παραπάνω λεφτά ο ΠΑΟΚ και έμεινε επειδή κλάκανε τα παιδάκια του. Αυτό μου λες. Σου λέω ότι ο Βαρέλα έμεινε και γιατί ήθελε να μείνει εδώ με την οικογένειά του. Ρε Σκουγιάννη, πόσα λεφτά πήρε. Ρε αγόρι μου, πήρε το πάνω κάτω τα δύο λεφτά. Δηλαδή για τον Βαρέλα 100.000 παραπάνω είναι νομίζω θέμα. Πείτε τα στο κοσμάκι. Δεν τα λέμε, 1-300. Δεν τα είπαμε. Τι να πούμε. 1-300. Ναι, 1-300. Ναι. 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Σύντα μπόνους. Γελάνε και οι βάρκε στο θερμαϊκό. Κάτσε ρε φίλε, σε ενδιαφέρουν τα λεφτά που θα πάρει ο παίκτη ή ότι έμεινε ο παίκτη. Εμένα με ενδιαφέρει. Γιατί έμεινε ο παίκτη και δεν έφυγε. Ο παίκτη ο ίδιο έκανε ανάρτηση. Τι εγώ θα πιστέψω τον παίκτη, όχι εσένα. Τι είπε ο παίκτη. Εσένα δεν σε πιστέψω. Δεν πιστέψει. Τι φυσικά δεν σε πιστέψει. Τι έγραψε ο παίκτη, ότι τι. Ότι δεν γινόταν να φύγω βλέποντα τα πρόσωπα των παιδιών μου να κλαίνουν. Γελάει ο άλλος ο Παγάς. Θα φάει δάκρυα ο Βαρέλα. Θα φάει γιατί είναι πατέρας γι' αυτό. Ματόκλαδα θα φάει ο Βαρέλα. Αυτά να τα πεις στο Βαρέλα μπροστά μου να το δεις καμιά μέρα. Γιατί όμως. Αυτά να τον πεις. Γιατί, ναι, γιατί εσύ αυτή τη στιγμή κρίνεις άνθρωπο και τα συναισθήματά του χωρίς να τον ξέρεις. Μεγάλα συναισθήματα. Το ξέρεις ο Βαρέλα, αυτό σου λέω. Τι εντάξει, ένα δηλαδή, μήνα. Ο Βαρέλα σας είχε ψήσει το ψάρι στα χείλια ο Βαρέλα μέχρι να τα πάρει και τώρα τον βγάζετε τι καλός, τον καημένο έμεινε επειδή κλαίγαν τα παιδάκια του. Πα στα άλλα θέματα δεν κουλιάνε. Όχι, ο Βαρέλα είναι το θέμα. Πέστα σε κανέναν άλλον Βαρέλα έμεινε γιατί ο Λουτσέσκου τον ήθελε. Γιατί ο Λουτσέσκου τον πλήρωσε. Ο Λουτσέσκου είναι διευθυντή προπονητή και. Αυτό πληρώνει. Τι έγινε, ρε φίλε. Ποιο τον πλήρωσε, πε. Ρε φίλε, κάποιο για να μείνει πρέπει να τον ψήσει. Και ο Βιερίνια τον έψησε τον Βαρέλα. Δηλαδή, γιατί δεν ακούσω ότι θα ακούς μόνο αυτά που λέει το μυαλό σου. Ρε πόσα πήρε, ρε. Όσα θέλει πήρε, ρε. Σε αν θα ρωτήσει. Καταλάβατε λοιπόν. Τι καταλάβατε. Ακροατέ. Άσου, μην προσπαθεί να ψήσει. Καταλάβατε τώρα. Τι παραμύθι πουλάνε τώρα. Τα χώσαν στο Βαρέλα, δεν τα λένε. Μην ξεσηκωθούν οι ήλωτε οι άλλοι παίκτε που πάω. Του ψήσαν εδώ πέρα. Λένε ότι κλαίγαν τα παιδάκια του. Μη διασύρεις άλλο. Μη διασύρεις άλλο. Μη διασύρεις. Όσο και γελάς, όσο και φτιάχνεις θέατρο. Μη διασύρεις. Ξέρεις τι ακούς εδώ. Άμα στα διαβάσω θα πάει η κουμπή μέχρι τον Μπούζο. Άμα στα διαβάσω. Ρε αυτοί πιστέψαν ότι θα πάνε στο χρηματιστήριο και θα γίνουν πάμπλουτοι. Ας τι γράφουν αυτοί. Εσύ τι πίστεψες. Εσύ τι πίστεψες. Εγώ. Ναι, τι πιστεύεις. Όχι, γενικώς τι πίστεψες. Τι πίστεψες. Τι πίστεψες. Σε ποιο πράγμα. Γενικώς τι πιστεύεις.
Για ποιος, για ποιος. Γενικός τρεγόρ, με αυτή πίσω σαν αυτό άλλο. Εσύ τι πιστεύεις. Στον καπιταλισμό. Ποιο καπιταλισμό. Στα φράγκα. Στα φράγκα. Του τα κάτσανε και έμεινε. Ναι. Και εσείς τώρα πάτε να φτιάξετε προφίλ. Δηλαδή λες. Καλό παιδί. Λες δηλαδή και έμεινε για τον ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει συνέστημα. Αυτό λες. Στον επαγγελματία παίρνει. Στον επαγγελματία. Όχι. Δεν υπάρχει συνέστημα. Άμα υπήρχε συνέστημα. Λες δηλαδή, άμα υπήρχε λες συνέστημα, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Άμα υπήρχε συνέστημα θα υπέγραφα από την πρώτη στιγμή. Γιατί να υπόγραψε από την αρχή. Γιατί υπέγραψε μετά από ένα μήνα, ένα μισή. Γιατί ο άνθρωπος ήθελε να αλλάξει περιβάλλον, δεν αφήγει. Ότι θέλει να κάνει. Τι φου. Σου λέει δεν τα βρίσκουμε, θα πάω αλλού. Γιατί δεν τα βρήκανε. Γιατί δεν συμφωνούσαν στα χρήματα. Αυτά, πες. Τη λέξη, χρήματα. Ναι. Έλα, πας στο διάλογο. Φίλε, δεν είναι όλα χρήματα. Έλα, μην τα μπερδεύεις. Αν ήταν όλα χρήματα, θα ζούσαμε στο σπίτι με χρήματα. Δεν θα ζούσαμε ούτε με ανθρώπους, ούτε με σκυλάκια. Το σκυλάκι, γιατί το έχεις εσύ. Γιατί εμείς είναι σημαντικά. Έτσι δεν είναι. Εκεί τι κάνω. Γιατί, άμα είναι πάρε χρήματα, κυκλοφόρα με τα χρήματα. Δε σε ένα λουρί χρήματα και βγάζει τα πόδια. Έχει το σκυλάκι με τη δουλειά που δεν έχει, ρε φίλε. Πώ δεν έχει, βρε. Όλο παρούφε λε. Πώ δεν έχει την κόρη σου, γιατί δεν θα την πα διακοπέ. Γιατί δεν θα τα. Παιδιά του είναι! Ο εργοδότης μου, ναι. Θα έχω συναισθηματική αυτή με τον εργοδότη μου, ρε. Γιατί δεν έχεις! Όχι! Εγώ λέω τι έχεις! Από πού έχω! Δεν έχεις, δηλαδή με τον Αδρώνη, άμα σου προκύπτει μια πρόταση να πας να το μιλήσεις, να πεις ρε Παύλο αυτό και αυτό και αυτό, θα σηκωθείς να φύγεις επειδή σου δώσα κατευθείαν λεφτά! Δεν θα το κάνεις γιατί ξέρω ποιος είσαι! Τι λέει αυτός, ρε! Τι λέω! Αυτός χάζεψε! Τι χάζεψα! Κάτσε ρε φίλε, σου κάνει πρόταση κάποιος, έτσι! Ναι! Θα σηκωθείς να φύγεις κατευθείαν! Θα σου πω κάτι. Απάντησε με σε αυτό. Θα σου πω κάτι. Σου κάνει πρόταση. Θα σου πω κάτι. Ναι, το ράδιο CNN. Ναι. Σου δίνει διπλά. Μου κάνανε. Φεύγεις. Μου κάνανε. Ναι, φεύγεις αμέσως. Δεν έφυγα. Αμα αυτό σε λέω, ρε φίλε. Στάσου. Ναι. Γιατί δεν έφυγα. Γιατί πήγες, μίλησες με τον Αδρώνη γιατί έχεις μια σχέση. Τρίχες. Τι τρίχες. Θα σου πω γιατί δεν έφυγα. Σου έδωσε ο Αδρώνης κάτι της παραπάνω να... και τα βρήκαμε. Α, μπράβο. Ναι, ναι. Τα έδωσε ο Αδρώνης. Αν δεν είχε συνέστημα, πρόσεξε, ναι. Θα έφυγες χωρίς να πας απάνω. Ναι, αλλά πήρα όμως. Θα πάρεις κιόλας. Ναι, ρε φίλε. Έχει και Βαρέλα. Μα είναι λογική εξέλιξη. Ο Βαρέλα πήρε. Πήρε. Πήρε φυσικά. Αλλά έμεινε. Σταμάτα, βρε. Σταμάτα, βρε που πονάνε. Σταμάτα, βρε που πονάνε. Λοιπόν. Έμπλεξα με δύο που δεν έχουν συνέστημα, εμείς έχουμε πάντως, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο πράγματα και χρήματα, είναι και άλλα πραγματάκια, όπως είναι παραδείγματος χάρη η διασκέδασή μας. Γι' αυτό σας προτείνουμε ένα καταπληκτικό hat-trick στο θέατρο Βεργίνα. Δεν παίζει κάποιος αγώνας εκεί, μιλάμε για καλλιτεχνικό hat-trick. Τρία αδέρφια Διονυσίου ανεβαίνουν στη σκηνή για να τραγουδήσουν τι άλλο, Στράτο Διονυσίου φυσικά, Άγγελος, Θέλος και Διαμαντής. Θα τραγουδήσουν όλα τα γνωστά τους άσματα. Άκου ρε φίλε της γυναίκας καρδιάς, Σαλονικιός, θα πήρες όλα. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν από 17 του Μάη. Όσοι ενδιαφέρεστε για εισιτήρια θα βρείτε στο Ρίζης Καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Σμαράγδα Μασάκου, έλα να πεις τα αθλητικά σου. Έχεις συνέστημα η ζωή ή όχι? Έχει. Έχει, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Έχω τον Καζαμπάκα και τον Ραπτόπουλο που μου λένε δεν έχει. Μα γι' αυτό ζούμε, δεν ζούμε μόνο για το χρήμα. Δεν είναι. Λοιπόν, επιστρέφω. Πάω, είναι ομάδα μου, καταλαβες. Άναγια, τι πράγμα είσαι, ρε Καζαμπάκα. Πάμε break, είναι επιστρέφω. Φανατικό, πάω. Ξενύχτη τέλος, φίλες και φίλοι, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη μέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από την νυχτερινή αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε το Volton να καθορίσει το ρεύμα σας. Μάθετε λοιπόν περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε, ραπ, Κάζα και ο Κούλ εδώ. Έτσι έχουν κάνει το γκέτο τους. Είχαμε το ημιωράκι για το πώς έμεινε ο Βαρέλα. Το αφήνουμε αυτό το ημιωράκι, εκτός αν δεν συμπληρώσει τίποτα. Δώσου λίγο όφωνο εδώ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ο Βαρέλα για μένα έμεινε επειδή πήρε τη σακούλα. Έτσι λες εσύ. Τελειώσαμε. Έτσι λες. Τα άλλα όλα τώρα, δηλαδή, το Βαρέλα. Εσύ με τον Αδρώνη, ναι, εσύ με τον Αδρώνη, δηλαδή για να σε κρατήσει όταν είχε πρόταση. Ναι. Τι έγινε? Πήρε σακούλα δηλαδή. Ξέρεις εγώ αν πήρα, ναι, σακούλα. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις αν πήρα σακούλα. Και αν έπαιρνα σακούλα, τι, ναι, θα με έλεγε ο Ανδρώνης? Τι θα σε έλεγε? Θα με έλεγε πες το ή, ναι, δεν μη το λες. Τι λες εσύ? Όχι, δεν θα έλεγε. Άρα ο Ανδρώνης, ναι, και ο Σαββίδης, ναι, είναι επιχειρηματίες και είναι έξυπνοι. Καλά κάναν δηλαδή. Και ο ένας κερδισμένος και ο άλλος κερδισμένος. Βρε... Ο ένας κράτησε το Ραπτόπουλο, ο άλλος κράτησε το Βαρέλα. Δεν με, δε με, ναι, λένε, ναι, όλα είναι μαρμίτα, δεν λες? Ναι, εγώ δεν συμφωνώ. Ας το πούν και στο Βαρέλα, ναι, και εμένα δεν θέλω να μου χτίσεις προφίλ. Ναι. Μην χτίζετε προφίλ άδικα σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πούν. Άδικα λες εσύ. Δεν θα χτίζετε ψεύτικα άδικα προφίλ. Λες. Ναι, ναι. Ναι, ο Βαρέλα λοιπόν τα πήρε. Τα πήρε, τα πήρε και καλά έκανε. Καλά έκανε. Οπότε αφήστε τα δάκρυα για την Ηλέκτρα, ναι, πείτε τα σε κανέναν άλλον. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εγώ είμαι υπέρ του Βαρέλα, ναι, και υπέρ του εργοδότη. Ο εργοδότης και ο Βαρέλα κάναν τη συμφωνία.
τα σάλια να τα αφήσετε. Ναι, αλλά ο ίδιος ο Βαρέλα τα έβαλε, ρε φίλε. Αυτό που λες, κάτσε. Ναι. Το χτίζετε. Ναι. Το χτίζετε, είναι κάτι σαν να Βαρέλα. Μισό. Μην χτίζετε. Ναι. Δεν χτίζαμε τίποτα. Ο Βαρέλα έκανε ανάτηση. Ο ίδιος. Ας έρθει να τα πει. Η γυναίκα του έκανε ανάτηση. Να ψάξω την κουζίνα πόσες σακούλες σκουπιδίων έχει η γυναίκα του Βαρέλα, ρε. Ψάξε. Θα ψάξω. Ψάξε να δούμε. Αν βρεις μία μαύρη, τότε θα μπορεί. Μαύρη ασφικίτρινη του Βασούτη. Αυτό σου λέει ότι εμείς δεν χτίζουμε τίποτα. Ο Βαρέλα έκανε ανάθεση. Και λέει αυτό που είδα στα πρόσωπα των παιδιών μου, το κλάμα. Δεν στο λέω εγώ. Δεν στο λέω ο κάθε δημοσιογράφος. Τι είπε. Λοιπόν, αυτό που είδα λέει από τα τρία μου παιδιά, λέει δύο μέρες. Σας δουλεύει ο Βαρέλα. Μας δουλεύει. Σας δουλεύει ο Βαρέλα. Του χρόνου θα δουλεύει όλους τους επιθετικούς. Ο Βαρέλα, καλά, παιχταράς είναι. Θα δουλεύει όλους τους επιθετικούς. Άλλο αυτό. Ο παίκτης είναι παιχταράς. Ο παίκτης είναι παιχταράς. Και παιχταράς είναι και ο πρόεδρος που τον κράτησε. Ο Ιβάν. Ο Ιβάν. Ναι. Και οι δυο είναι παιχταράδες. Καταληκτική παρέμβαση. Ναι. Αυτά τα προφίλ δεν γουστάρω. Στο ξαναλέω. Δεν τα φτιάξαμε όμως εμείς. Ο ίδιος ο Βαρέλα έκανε ανάρτηση. Ο ίδιος ο Βαρέλα ο Τσιγκουναράς. Η γυναίκα του έκανε ανάρτηση. Ο Βαρέλα ο Τσιγκουναράς. Λες. Καλά έκανε και τα πήρε. Ναι. Δεν με δουλεύει εμένα προς τα σταμάτια του ότι αγάπησε τον Πάο και επειδή κλαίγαν τα παιδιά του. Αυτό σου λέω. Ναι, γιατί εσύ αποκλείς το δεχόμενο να αγάπησε τον Πάο και τα παιδιά του να και να μην τα πήρε. Ρε, το ένα φέρνει το άλλο. Δεν γίνεται να μην. Τζάμπα θα δουλέψει. Τι, έρχεται κανένα να δουλέψει τζάμπα. Αφήστε τα σάλια. Λοιπόν, αυτό λέω. Σαλιάριδες. Ο Βαρέλα έμεινε. Ακόμα μια επιτυχία του Ιβάν Σαββίδη. Είναι μεγάλη επιτυχία γιατί η ομάδα ξεκινάει από την άμυνα. Έτσι. Είναι μεγάλη κίνηση. Δηλαδή, αν α πούμε αυτή τη στιγμή ο Μπουκ δίνει τον Πάοκ δύο. Δύο τον δίνει. Δύο, και 2-20 Ολυμπιακό. Θα του, κόψει, θα του κόψει 10 πόντους. Θα τον πάει ένα 90. Εγώ αν ήμουν Μπουκ. Ναι. Μόνο. Μην σου πω ένα 80. Εγώ λέω ότι. Θεωρώ είναι μεγάλο. Η πιο κομβική κίνηση του Πάοκ για το επόμενο πρωτάθλημα. Η πιο κομβική. Και δίνει και ένα ηθικό και στου άλλου και τα λοιπά, στου παίκτε, στον κόσμο και τα λοιπά. Ήταν μεγάλη κίνηση. Κρατάει τη χημεία τη άμυνα. Στην οποία. Η χημεία τη άμυνα δεν αλλάζει. Μένει Βαρέλα, Κρέσπο, Μπασχαλάκη, Μάτο. Και ο Βιερίνια θα έρθει κάποια στιγμή. Μακάρι να έρθει κι αυτό, αλλά να δούμε πώς θα έρθει. Τέλος πάντων, ναι. Ο Πάκος άλλος θα πάρει. Δεν χαλάει την άμυνα του. Δεν τη χαλάει την άμυνα. Αλλά του λείπει ο Βιερίνια στις δουλειές που έκανε γιατί ο Γιαννούλης και οποιοδήποτε Γιαννούλης εκεί είναι. Ο Πάκος θα πάρει παίχτη πάντως και εκεί. Και μπακ δεξιά-αριστερό θα πάρει σίγουρα. Εντάξει, αλλά αυτό που έκανε είναι μεγάλη μαγιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα. Αφήνουμε το πώς έμεινε ο Βαρέλα. Είναι μεγάλο παικταρά ο Σαββίδη. Είναι μεγάλο παικταρά ο Βαρέλα. Ναι. Ωραία. Αλλά αυτό το σάλιο με ενοχλεί. Αυτό ήταν μόνο που με ενοχλούσε. Το σάλιο ότι πήρε όμως τα φράγκα και βάλε το βγάλε ότι κλαίγαν τα παιδάκια. Πρόσεξε, το σάλιο δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Εγώ αυτό σου λέω τόσο ώρα. Ο ίδιος ο Βαρέλα έκανε ανάρτηση στα παιδάκια του. Ο ίδιος ο Βαρέλα έκανε ανάρτηση στον Βιερίνια, ο οποίος για άλλη μια φορά δείχνει πόσο μεγάλος αρχηγός είναι. Ωραία. Έπιασε και τον να μίλησε. Πατήσω. Και λέει ο ίδιος ο Βαρέλα, ναι, ευχαριστώ για τη κουβέντα που μου έκανε εδώ και δύο μέρες. Ναι, ήταν ναι, καταληκτική για να μείνω. Ναι. Το Λουτσέσκου το ξαναλέω που είναι ο πιο κομβικός από όλους γιατί δεν κοιμήθηκε δύο βράδια, έπαιρνε τηλέφωνα. Ναι. Και από εκεί πέρα ο Ιβάν σου λέει: εγώ σου ναι, θα πληρώσει και θα το κρατήσω. Άκου εδώ σαλιάρι Βαρέλα. Σε εκτιμάμε σαν παιχταρά, τα σάλια κράτατα για την Ουγκάντα, όχι για μας. Τα σάλια στην. Γιατί τα σάλια στην Ουγκάντα. Στο πράσινο ακροτήρι, στο Κονγκό και στην Ουγκάντα τα πει αυτά. Γιατί, τι έχουν γιατί ο λαός του ΠΑΟΚ έχει αναβαθμιστεί. Δεν έχει κάλο στο μυαλό. Τέλος πάντων, του έγινε εγχείρηση στον κάλο στο μυαλό. Λες. Λέω, λες. Ναι, λέω. Εγώ λέω ότι ο λαός του ΠΑΟΚ ξέρει να καταλαβαίνει τα πάντα. Είτε είναι πραγματικά τα σάλια, είτε είναι κλάματα ψεύτικα, κροκοδίλια, είτε κανονικά. Άντε ρε ταινία του Φόσκολου που γύρισε με τον Βαρέλα τώρα, Βαρέλα, τα παιδάκια, τα φραγκάκια. Δεν έχει παιδάκια, φραγκάκια έχει. Ναι, έχει και παιδάκια, έχει και φραγκάκια. Άντε, το ένα φέρνει το άλλο. Και τα δυο το πρόσωπο ναι, πλέον. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα Βαρέλα λίγο. Μένει, είπαμε, κομβικότατη η κίνηση. Μπράβο στην οικογένεια Σαββίδη που τον κρατάει. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Αυτό θα πεις τώρα. Μπράβο, το Βαρέλα, φυσικά, μπράβο. Φυσικά. Μπράβο που είναι παιχταράς ο Βαρέλα. Μπράβο στο Βαρέλα, ναι. Άντε τη σακούλα λοιπόν, τώρα. Δανεικό στην Πατσούκα, ωραία. Πατσούκα. Στο Μέχικο. Πατσούκα. Στην Πατσούκα. Δεύτερο θα παίξει και εκεί. Δεν ξέρω, όχι, δεν νομίζω. Το σέλνω. Δανεικό. Δανεικό. Ο Πάουκ του κάνει ανανέωση μέχρι το 21. Στον Πάουκ θα νίκει. Τον ανανεώνει. Θα τον πληρώνει ο Πάουκ. Δηλαδή. Θα τον πληρώνει ο Πάουκ. Το συμβόλαιο θα το παίρνει. Θα τον πληρώνει Πατσούκα. Ο Πάουκ απλά τον επέκτασε το. Είχε επέκταση του συμβολέου. Μέχρι το 21. Δημόσιο υπάλληλο. Καλά έκανε και φύγει. Πήγε στην Πατσούκα να πάρει παιχνίδια. Δημόσιο υπάλληλο. Λοιπόν. Άλλο. Άρα έρχεται ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος πολύ καλός. Είναι τελειωμένη υπόθεση, όπως έρχεται και ο Μελιόπουλος. Ναι. Ο Πιτσιρίκος. Τελικά ο Γεωργίου είχε δίκιο ή άδικο. Γιατί. Ο Μελιόπουλος, ο Ζήφκοβιτς. Τι, απαγορεύει να κάνουμε μεταγραφές. Ναι.
απαγορεύεται η Κωνσταντίνε. Μόνο δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, όπως θέλουμε τα βλέπουμε όλα, απαγορεύεται να κάνουμε τα γραφές. Θες να σου πω το ρεπορτάζ εχθές. Πες μου από πού είναι να δω τι ρεπορτάζ μέχρι τώρα με έχεις φέρει εδώ μια. Τι λέει εδώ αυτό. Πέντε ερωτήματα στο τελευταίο λαϊκό δικαστήριο. Α, πέσατε. Πες λαϊκό δικαστήριο να καταλάβω το ρεπορτάζ. Για πες τα πέντε ερωτήματα. Είναι νίκη των Αργιανών, νίκη Ταχιάου στον πρώτο γύρο των εκλογών. Όχι φυσικά. 54% ναι, 46% όχι. Ναι, γιατί είπαμε ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν είναι η Θεσσαλονίκη. Είναι ένα μικρό κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Το 1/7 της Θεσσαλονίκης. Πού θέλετε να γίνει το επόμενο λαϊκό δικαστήριο του καλοκαιριού. Αυτά είναι ωραία, αγορονά. Για αυτά εδώ. Ποια πόλη λες ότι πήρε πρώτη. Εγώ στο Βόλο θα ήθελα να πας. Βέρεια 9%. Ποια Βέρεια, αγόρι μου. Δράμα 8%. Ποια Δράμα, αγόρι μου. Κατερίνη 8%. Ναι. Καβάλα 13%. Ναι. Αθήνα 61%. Στην Αθήνα να θέλουν πας. Κύριε, πάνε στην Αθήνα. Εγώ θα σε πήγαινα στο Βόλο με τον Μπέο. Να έχεις και τον Μπέο εκεί στο καφενείο. Μια χαρά θα τα βρω. Γι' αυτό σε λέω. Το είμαι σίγουρος θα τα βρεις με τον Μπέο. Με τον Μπέο τα βρίσκω μια χαρά. Μια χαρά με τον Μπέο, ναι. Λοιπόν, αλλά τι λέει το ρεπορτάζ και στο λαϊκό δικαστήριο. Για θα ευνοήσει η Νίκη Μητσοτάκη τον Ολυμπιακό έναντι του ΠΑΟ. Όσο μπορεί εξωαγωνιστικά θα τον ευνοήσει. 77% θα τον ευνοήσει. 13%. 23%. 23% δεν θα τον ευνοήσει. Εξωαγωνιστικά θα τον βοηθήσει. Φυσικά τον βοηθήσει. Πού οφείλεται η πτώση τη Χρυσή Αυγή. Στη Νέα Δημοκρατία 24%, στη Στάση με το μακεδονικό θέμα 16%, στο Βελόπουλο 60%. Πες μας και κάνε μας την αντίδραση όταν ρώτησε ο Κατζαφέρης για την ΑΕΚ ότι πάει για πρωτάθλημα. Μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε εκπομπή. Πού να προλαβαίνουμε, εσένα και με εμένα να διαβάζουμε μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε. Έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ ή ο Γεωργίου που λέει ότι αγόρασε τον Πανετολικό για την Ξάδη. Έχει δίκιο ο Γεωργίου 63%, 37% έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά ρωτήσαμε και τους ΠΑΟΞίδες εκεί αν έκανε σωστά που έκανε μήνυση και αγωγή ο ΠΑΟΚ ναι. στο Γεωργίου. Λίστανται οι απόψεις. Mm-hmm. Κάποιοι νέοι ΠΑΟΞίδες 30% λένε καλά τον έκανε. Κάποιοι 50 παοξίδες λέγανε εμείς έχουμε άλλη φιλοσοφία και κουτάκια. Ναι, αλλά είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ αλλάζει όπως είπες και εσύ. Αλλάζει. Τώρα, αλλάζει ο ΠΑΟΚ. Η ερώτηση του Καρακιού το ξεχύλωσε. Το ξεχύλωσε. Αν το έλεγε με κομψό τρόπο, το ξεχύλωσε. Στο Καρατζαφέρι κολλάω τους αεξίδες και τους Παναθηναϊκούς. Ναι. Τους λέω μικρή ομάδα, το ένα το άλλο κτλ. Ναι, αγωνιστικά μικρή ομάδα. Ναι, γιατί αγωνιστικά μικρή είναι μεγάλη. Ναι. Στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού το ρωτάω ποιο είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Να μην πέσει φέτος. Ο Καρατζαφέρι Παναθηναϊκού το γέλιο έγινε. Με την ΑΕΚ. Αυτό θέλουν να ακούσουν. Λέω να σα κάνω μια ερώτηση στο ρεπορτάζ στην ΑΕΚ. Γιατί ο ρεπόρτερ λέει είναι εκεί και μα ακούει στο δεύτερο όροφο. Α, πάνω είναι, δεν είναι κάτω, ναι. Αλέφαντος ακούει, δεν ξέρω. Ποιο είναι ο στόχο τη ΑΕΚ για το επόμενο πρωτάθλημα. Ποιο είναι ο στόχο. Ποιο. Λέω Καρατζαφέρι, προφανώ και το πρωτάθλημα. Έτσι έκανε. Έτσι έκανε. Κι όμω σαν τη μαϊμούρα. Η ΑΕΚ η οποία τώρα δεν ανέφερε. Αυτό το γέλιο ναι. είναι χωρί να μιλήσει. Τα είπε όλα και με. Τα λε με ένα γέλιο. Ηρωνικό, ναι. σαρκαστικό, νομίζω ότι παντομήμας. Εστερνίζονται ναι. το γέλιο σου και ακόμα και οι φίλοι εξίδες. Ρώτα 50 εξίδες να σου πούνε. Θα σου πούνε. Και 50 αυτό θα σου πούνε, ναι. Η Άκη είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον Χόλμεν. Ο Χόλμεν. Χόλμεν είναι ένα στόπερ το οποίο αγωνίζεται στη Δυναμό Μόσχας, 27 ετών. Από Ρωσία θα πάρει 1,88 ναι. Α το δεν κουστάρω. Εντάξει. Σε μια μικρομεσαία ομάδα πλέον. Για μπαρ μόνο να κάνει έρωτα. Χεράσει ποτάκι και τέτοια. Χεράσει ποτάκι, άστορα. Σέντερ μπακ και παίκτε από Ρωσία. Καλημέρα, Κούλε. Τα είδαμε τα χαίρια από τη Ρωσία. Γιατί. Είδαμε το Χατζερίδη, είδαμε. Χατζερίδη Ουκρανία σε λέω. Ουκρανία, Ρωσία το ίδιο. Όχι, όχι, είναι άλλο πράγμα. Άλλο, άλλο. Από τη Ρωσία ήρθε ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο. Fiat 128. Εντάξει, οκ, Fiat 128, αλλά όταν παίζει είναι καλό. Όταν παίζει, πότε παίζει. Μία στι δύο. Μία παίζει, μία δεν παίζει. Είπαμε εμεί ότι είναι κακό. Πολύ καλό είναι. Πε στον φαλακρό πράκτορ δίπλα σου ότι εμά δεν μα ενδιαφέρει πώ έμεινε ο Βαρέλα. Μα ενδιαφέρει ότι έμεινε. Σωστό. Τα σάλια όμως δεν θέλω να τα ακούω εγώ. Ναι. Χαλάνε τα αυτιά μου. Τα σάλια όμως είναι από τον Βαρέλα. Είναι σαλιάρη ο Βαρέλα. Εντάξει, μπορεί δημόσια να το, πεις, το λέω. Σαλιάρη μπορεί να τον πει, ο άλλος μπορεί να έχει συνέστημα μέσα. Είναι σαλιάρη να μας πει τη σακούλα που πήρε. Ναι. Πόσα πήρε, άστα τώρα. Βαρέλα σε Κάνιας. Ναι. Σε αγαπώ, λέει ο Κάνιας. Σαλιάρη, αυτά εσύ, δεν τα μπορώ αυτά. Ο άνθρωπος είναι σε μια εταιρεία, σε μια ομάδα. Σε μια ομάδα, σε μια εταιρεία κανείς δεν αγαπάει κανέναν. Το κοινό συμφέρον είναι αυτό. Ναι, αλλά η ομάδα δεν είναι εταιρεία απλή, είναι και ιδέα. Ναι. Οι εταιρείες είναι όλες. Σαν ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ναι, αλλά σαν ΠΑΟΚ σκέτο είναι και ιδέα. Βάζεις και κάτι άλλο μέσα. Δεν είσαι, ρε παιδί. Εργασία είναι για αυτούς. Ναι, και παιχνίδι, και χαρά, και ωραία. Ιδέα. Χαρά, λύπη ναι, και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Για αυτούς βάζεις και συνέστημα. Ναι. Δεν είναι μόνο δηλαδή πάω να κάνω το 8ωρό μου και φεύγω. Το καλό και το κακό ναι. είναι το κοινό συμφέρον. Ναι. Το κοινό συμφέρον τους δένει.
στο Μετρόπολης και σε οποιαδήποτε εταιρεία που έχω δουλέψει, κανένας δεν χωνεύει κανέναν. Το κοινό ναι. συμφέρον είναι αυτό. Το κοινό να πάμε καλά. Να πάμε ναι. καλά. Εντάξει, okay. Μπροστά στο κοινό συμφέρον. Απλά εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό που λες. Κανένας δεν χωνεύει εταιρεία. Κανένας δεν χωνεύει κανένας, το λέω εγώ. Ναι. Καλά, υπάρχουν, υπάρχουν και τίποτα. Όχι, όχι, υπάρχουν. Στο λέω εγώ. Υπάρχουν, όχι. Στο λέω εγώ. Το κανένας δεν χωνεύει κανένα είναι απόλυτο. Υπάρχουν και κάποιοι που χωνεύουν. Τα αντελά τους είναι πώς θα δομηθεί η εταιρεία. Τα κοινά συμφέροντα, τα μπόνουσα κτλ. Απλά στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο εταιρεία. Είναι ναι. και συνέστημα, βγάζουν και feeling γιατί έχουν να κάνουν και με ένα παιχνίδι. Λείπες, χαρές, μαζί, είναι ομαδικό. Δεν είναι ατομικό. Στην νίκη πας τα μπουζούκια, τρως τα λεφτά. Εντάξει, στην νίκη okay. κάθεσαι στο σπίτι, σωστά. Λοιπόν, ναι. ο Κάνιας είναι ο επόμενος που σήμερα εγώ περιμένω, αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ, ότι θα απαντήσει. Τι να απαντήσει. Θετικά ή αρνητικά. Πόσα του δίνετε. Περίπου που τα ίδια που έπαιρνε και του τα πρώτα. Τα ίδια λεφτά. Περίπου τα ίδια, ναι. Θα μείνει. Θα μείνει, πού να πάει. Μια χαρά είναι για μπακά που κάνει. Μια χαλά και την ισορροπία του Λουτσέσκου. Και δεν και τα φράγκα. Ναι. Θε τα φράγκα εσύ. Τι του δίνει. Εντάξει, ναι, δεν είμαστε ότι μέσα θα μείνει και σας, κάνει. Σα συμβούλε και σα λέω. Εποχή που παίζανε για μια πορτοκαλάδα οι παίκτες. Ναι, ναι, άσε το ναι, συνέστημα. Ναι. Τότε υπήρχε και πάλι. Γινότανε... Βάλα και τη συνέντευξη εδώ του κύριου Φραγκούλη, του Φράγκου που είπε χθε για τον Βαρέλα γι' αυτό. Καλά είπε. Είπε για τον Βαρέλα. Συμφωνεί με Φραγκούλη. Φυσικά δε. Επειδή δεν χωνεύω τον Φραγκούλη. Πούλησε λέει στα πολιτικά. Α, πάει α όχι, όχι, μια χαρά. Πολύ ωραία τα είπε. Αξιοπρεπέστατο. Πολύ ωραία τα είπε άνθρωπο. Μια χαρά. Του ψήρισαν και το όνομα για να βγει ο άλλο ο κτηνίατρο. Ε? Τι του ψήρισε. Φάκουσε το θέμα. Και εμένα μου ένα λέει Φράγκο Φραγκούλη, λέει του ψήρισε το όνομα, πα βγήκε κάτω ευρωβουλευτή στην Ήλκε. Χριστιανό καλό δεν είναι. Καλό είναι. Βέβαια είναι χριστιανό πατριώτη, αυτά δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είπαμε ήταν ο καταληκτικός, είπαμε για τον φίλο μας το Ρέι που πάει στην Πατσούκα, είπαμε για τον Κάνιας, είπαμε για τον Ρέι, είπαμε για Μελιόπουλο Ζήφκοβιτς, φεύγουμε από πάνω. Το Μελιόπουλο γιατί τον παίρνετε εσύ Κουγιανές. Να επενδύσουμε. Τι να επενδύσεις. Δεν πρέπει να πάρεις και πιτσιρίκια. Τι να τον πάρεις το Μελιόπουλο, να τον κάνεις τι. Να τον φτιάξεις, να το χτίσεις και να δεις αν τι είναι επίπεδο πάω χαφ. Αν είναι χαφ, αμυντικό χαφ. Τι, όχι, τι θέση. Εξάρι, 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 ναι, εξαροχτάρι, ναι. Αν δεις ότι μπορεί να σταθεί, τον κρατάς και επενδύσεις πάνω σε αυτόν. Όπως έκανες δηλαδή με τον Γιαννούλη. Επένδυση. Ναι, βέβαια. Ναι. Δεν είναι να μπει να κερδίσει θέση βασικού. Και από χθες έχουμε και ανάρτηση του Γιώργη του Σαββίδη με βραζιλιάνικες σημαίες. Από χθες γίνεται ένας χαμός να μάθουμε ποιος μπορεί να είναι αυτός ο Βραζιλιάνος. Ακούγονται διάφορα ονόματα για κάποιους μπακ, αριστερός και δεξής μπακ. Ένας είναι ο ένας πιτσιρίκος Ραμίρες, έχει πολλούς, έχει Αντριάνο που έπαιζε Σίβα Σπορ. Θα μάθουμε ενδεχομένως και σήμερα αν υπάρχει μεταγραφική κίνηση για τα μπακ. Βραζιλιάνο μπακ θα πάρεις. Ναι. Γιατί, Βραζιλιάνο δεν έχω τώρα. Ποιον έχεις. Το Μάτος. Ίσα ίσα να τον διαδεχτεί κιόλας. Ναι. Να ξέρει και τη γλώσσα και τελείωσε. Επειδή συνήθως δεν πάει σε πολύ Βραζιλιάνους ο Πάο. Πώς δεν πάει, όλοι Βραζιλιάνοι είναι ρε κοσίδα με τρελάζεις ρε χώρι μου. Ποιος είναι Βραζιλιάνος. Μαωρίσιο. Βραζιλιάνος. Ναι. Ο Ολιβέρα δεν λέω. Ο Μάτος Βραζιλιάνος. Ο Ερίκε Βραζιλιάνος. Κι άλλους πέντε Βραζιλιάνους. Ζαμπά Βραζιλιάνος. Όλοι Βραζιλιάνοι. Όλοι αυτοί Βραζιλιάνοι. Έλληνες και Βραζιλιάνος. Ο Ερίκε είναι Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος είναι, ναι, από το Σάο Πάολο. Κάτω, στο νότο της Βραζιλίας. Είναι ξανθή. Είναι ξανθή. Γιατί η ξανθόταν ήταν. Ναι, είναι όλοι ξανθοί. Είναι λευκοί, ξανθοί, γαλάζια μάτια και εκείνοι και οι ωραίες γυναίκες οι Βραζιλιάνες. Στο νότο, στο βορρά θα βρεις. Τη μαύρη τι να την κάνεις τη γυναίκα. Άσο, στο βορρά τη μελαχρινή, η μαύρη γυναίκα χάνει να πούμε. Ναι, βέβαια. Εκτός με λαμψούλα λίγο. Δεν θες ξανθή, γαλάζια μάτια, άρια φιλή. Σαν το γάλα να είναι. Σαν το γάλα. Τι γυναίκα τώρα. Εντάξει, Κωνσταντινόπολη, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Μαύρο πόδι από πάνω πλατή. Γιατί δεν σ' αρέσουν να είναι μαυρισμένοι. Δεν θες, και στα σολάρι μου, μπαν και άντρες μέσα στα σολάρι μου, σαν χλαμάρες, τραβάν καρκίνους μέσα εκεί πέρα. Καλά, αυτά είναι άλλα θέματα υγείας. Εντάξει, καλά, κάτσε και προσέξεις, εδώ είμαι μαζί σου. Αλλά δεν γιατί δεν υπάρχουν ωραίες μελαψούλες, δηλαδή η Γαζέλα, η άλλη, η Ναόμι Κάμπελ, δεν σ' αρέσει. Άμα ήταν ξαδιά η Ναόμι Κάμπελ, ναι. θα ήταν 30% πιο πάνω. Λες, τι. Αλλά. Να τα παιδιά και τα θέματα τα γυναίκα. Λοιπόν, Ροντρίγκο, ένας Βραζιλιάνος που ακούγεται. Ντάγκλας ο άλλος Βραζιλιάνος. Ναι, ο ένας έπαιζε στην Φιωρεντίνα. Νεαρά, τον έστειλε. Νεαροί, ναι. 25-26 είναι και δύο. Καλές ηλικίες. Ο ένας έπαιζε, ο Αντριάνο είναι γνωστό. Ο Ροντρίγκο είναι γνωστό. Έπαιζε και στην Μπαρσελόνα κάποια στιγμή. Τον είχε πάρει στο Ρώσε της, τον έδωσε στην Τουρκία. Και τώρα ήταν στην Πορτογαλία, νομίζω, Δεπορτίβο Άβες. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Βραζιλιάνο. Ονόματα λέμε κι εμείς, ναι. δεν γνωρίζουμε. Ναι, για ναι. μην το παίζουμε και ξερόλες. Λοιπόν, φεύγουμε από ΠΑΟΚ. Τα είπαμε όλα. Ευχαριστημένος με Βαρέλα. Και πολύ περισσότερα είπαμε. Εντάξει, ήταν το θέμα. Αφού βαράει το γκλαν κλουκ το κινητό σου, βλέπω. Χαμός γίνεται, άσου. Ναι. Όχι, να μου σου λέει Βραζιλιάνα εδώ πέρα. Αυτή τη Βραζιλιάνα εδώ, τη αρέσει αυτή εδώ Βραζιλιάνα. Τέτοιο είναι η γυναίκα. Όχι. Ούτε τέτοιες, παιδιά. Ούτε τέτοιες. Ρε, η ξανθιά. Όχι, είναι καστανή αυτή. Θες ξανθιά. Σκούρο χρώμα έχει. Όχι, είναι μια χαρά. Άλλη αυτή να σ' αρέσει η Βραζιλιάνα. Όχι. Ούτε και αυτή. Παιδιά, όσε και αν σύλλη δεν μα αρέσει. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Άρη που τρέχουν για εκεί τι μεταγραφέ. Ναι. Τις τρέχουν τρία άτομα εκεί, δεν είναι, έχουν την πολυτέλεια του. Ποιος τρέχει τρία άτομα. Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Ο Διαμαντόπουλος. Ο Διαμαντόπουλος. Ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης. Αυτοί τρέχουν τις λεφτά έχουνε.
Είπανε, αυτό ήθελα να το σχολιάσουμε γιατί το αφήσαμε ψηλό αέρα πατέρα την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ο Καρπίδης είπε να βάζει τον μπάζι 2 εκατομμύρια. Ωραία. Δεν το σχολιάσαμε αυτό. Μπράβο. Άρα ο Άρης πάει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Μπράβο. Να περάσει δηλαδή ΑΕΚ, αυτό που λέω. 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια. Ανεβάζει την ποιότητα. Ωραία. Δεν είναι. Λοιπόν. Ανάλογα τι θα πάρει. Τι παίρνει. Για τι θα πάρει. Σκανδιναβούς. Θα πάρει εκεί είναι η λίστα του Διαμαντόπουλου. Σκανδιναβούς. Σκανδιναβούς. Ήδη έχει πάρει τον Σούτγκρεν, θέλει να πάρει κι άλλους. Ο Σούτγκρεν μπακ. Ο μπακ. Ναι, παίζει στην ΑΕΚ και τα πηγαίνει εξαιρετικά. Πολύ καλός. Το στίχημα που αντιλαμβάνουμε για τον Άρη είναι ο Ρόουζ. Ο Λίτζεϊ Ρόουζ, ο οποίος διαπραγματεύεται με την Λοριάν, έφυγε για να γυρίσει, λέει. Σου άρεσε ο Ρόουζ. Ναι, θα έδινε δηλαδή αυτά τα 300 να τον κρατήσει. Ναι. Θα τα έδινε. Να μην χαλάσει και το χημικό. Καλό center back είναι. Πολύ καλός. Είναι, ναι. Ναι. 18 του Ιούνιου είναι η πρώτη του Άρη. 18 του Ιούνιου. Ναι. Ωραία μέρα. Γιατί? Σαν την πέθανε ο πατέρα μου 18 του Ιούνιου. Σοβαρά. 18 του Ιούνιου θα ξεκινήσει. Ωραία. Με καλές προοπτικές δηλαδή λες. Ξεκινάει καλά. Ναι. Ναι. Να το κάνουμε. Μήπως το κάνουμε 19. Κοίταξε. Ναι. Το διήμερο 14-15 οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν. Η πρώτη πότε είναι. 18. Την πατήσανε. Εντάξει, 18 Ιουνίου τι να κάνουμε τώρα. Δεν το ξέραν. Για να αλλάξουν πέρα. Δεν το ξέραν. Άμα δεν θέλουν να πέσει κανένα αεροπλάνο κάτω αυτό. Ας, πάμε παρακάτω. 18 Ιουνίου. Λοιπόν, ναι. Τρέχουν για μεταγραφές. Περιμένουν να πέσουν τα χρήματα για να κλείσουν ποδοσφαιριστές. Ο Άρης πρέπει να είναι έτοιμος. Ωραία, ωραία, τι έχουμε. Έχει πολλά κενά ο Άρης. Ποιοι ναι. Φεύγουν δηλαδή. Τι εννοεί ποιοι φεύγουν. Ποιοι φεύγουν. Κάποιοι που. Α, ο Γιουνές θα φύγει, πρέπει να πάρει σεντερφόρ. Ο Γιουνές. Πίσω θα πάει στο να δει τι θα γίνει. Στην ευχή τη Παναγία να πάει. Ναι. Στα χάφ να δούμε αν θα μείνει ο Μπάσα, ο οποίο λέει μέρα δεν με ειδοποιήσει κανένα. Ο Μπάσα ποιο είναι. Ο χάφ, ο Αλβανός. Ναι. Δεν τον γουστάρω Παντελίδης. Από τη στιγμή που έκανε το τάκλιν εκεί στο αυτό, τον έχει βάλει σε μαύρη λίστα. Μαζί του είμαι. Πρέπει να χρυσαυγεί ο Παντελίδης. Δεν ξέρω τι είναι ο Παντελίδης, αλλά εμένα ο Μπάσα δεν με ξετρέλανε ποτέ παρότι ήταν σε ποτάμι. Το θέμα του Ρος στα στόπερ επίσης παίζει. Πολύ καλό στόπερ. Ψάχνει και ακραίος για να δει τι θα κάνει με τον Ματέο Γκαρσία. Ο οποίος Ματέο Γκαρσία είναι πολύ δυνατά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού σήμερα, όπως θα δούμε μετά. Φιλαράκια είναι. Φιλαράκια είναι. Ένα, όλοι έχουν φιλαράκια. Τώρα μια που το ανέφερε τον Πάο. Φιλαράκια. Μπορεί να το πει έτσι, ότι έχω φιλικές σχέσεις. Δεν είναι κακό. Είπαμε είναι ο τρόπος πώς θα λέει ο άλλος. Τώρα όταν ο άλλος λέει 10 εκατομμύρια έσκασε 7, είναι θέμα. Ας το κάνει μήνυστο. Ναι. Φιλαράκια μπορεί να πει ότι είναι. Ναι. Okay, έχουν καλές σχέσεις. Δεν είναι κακό να έχεις καλές σχέσεις με κάποιους. Δεν έτσι είναι. Έτσι να το πει. Φυσικά. Δηλαδή ο τρόπος που. Πάντοτε ο τρόπος παίζει όλα ρόλο. Μα η μήνυ είναι άκοψη. Ναι, όπως έχει φιλαράκια π.χ. ξέρω εγώ Ολυμπιακός που είπε με Άρη, με ποιον άλλο έχει καλές σχέσεις. Με τα Γιάννενα. Γιάννενα. Ναι, εντάξει, εγώ να μην έχω καλές σχέσεις. Πάει να κάνει καλές σχέσεις με τον Όφη. Με τον Όφη, με τη Λαμία. Ο Πάκ να μην έχει καλές σχέσεις με την Ξάνθη. Εδώ βόρειο Ελλάδα είναι. Γιατί είναι το πρωτάθλημα. Στην Αγγλία γίνονται αυτά. Στην Αγγλία, άσο φίλε. Στην Ισπανία γίνονται αυτά. Στην Γερμανία γίνονται αυτά. Όχι, δεν γίνονται. Όχι, δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι πρωτάθλημα δημοσίων σχέσεων. Άνοιξε τα πόδια, πέρναγε. Εντάξει. Ωραίο πρωτάθλημα. Νόπα Σαράν έλεγε δηλαδή, πάντω. Ο Πανετολικός. Παγκοσμίω του Κονγκό το πρωτάθλημα είναι καλύτερο, ρε, ή χειρότερο από το δικό μας. Μία ή άλλη. Είναι φίλο, λέει, ο Ολυμπιακός με τον Άρη. Είναι φίλο ο Πάοκ με την Ξάνθη. Είναι φίλοι Άκ, λέει, με την. Τι είναι αυτά, ρε! Τα φαυτή, τώρα, ξεφτύλες Έλληνες! Τώρα ρε, εσύ ξύπνησες τόσα χρόνια που είσαι! Ξεφτύλες Έλληνες, ξεφτύλες! Ναι. Ξεφτύλες Έλληνες! Λοιπόν, πάμε λίγο Ηρακλή, αν και θα πρέπει να αποχωρήσουμε. Ξέρεις τι θέλω να πω για τον Ηρακλή. Αυτός ο Παπαδόπουλος του Ηρακλή, αυτό θέλω δηλαδή, το έχω μέσα μου τόσο καιρό. Τι θες. Πάει, έρχεται, μιλάει, κάνει. Δεν κάνει τίποτα όμως. Αφού δεν έχει τίποτα, Φράγκο δεν έχει. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Να ήρθε ο Παπαδόπουλος, να φεύγει ο Παπαδόπουλος, να θα μιλήσει ο Παπαδόπουλος. Και περνάνε ημέρες και δεν γίνεται τίποτα. Ρε, εμένα μετά, ναι. Ξανά θα σου το πω. Στα είπε. Ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης, ναι, στα είπε πέρσι. Αυτός ο Κατσουλίνος με λέει. Κατσουλίνος. Έτσι με είπε. Έτσι, γυναθυρό ο Κατσουλίνος. Δεν του λέω γιατί δεν τρέπεσε λίγο τον. Είχε γενέθλια ο Καρυπίδης πρώτα. 40, ωραίος τύπος. Αυτός ο Κατσουλίνος λέει, είναι φιγουρατζής. Είναι, λέει, για να βγαίνει φωτογραφίες μόνο και τίποτα. Μα με. Πάει και έρχεται συνέχεια χωρίς να κάνει τίποτα. Έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι. Αυτή η Βραζιλιάνα σας αρέσει εδώ. Φτιάξτε εδώ. Ρε, είναι λευκή η γυναίκα. Ελευκή είναι, τι είναι, μαύρη. Άμα είναι λευκή, καλή. Σ' αρέσει. Δεν έχει θέματα, δεν γουστάρει. Δεν γουστάρω τα χρώματα τα μαύρα. Δεν τα γουστάρει τα μαύρα. Εντάξει, Κωνσταντίνο, λοιπόν. Δεν μπορώ. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια. Δε... Να βλέπω στον δρόμο μου δεν μπορώ. Δεν μπορεί. Όχι. Εντάξει, άμα σου έρθει καμιά Ναόμι Κάμπελ και σου κάνει κάτι τέτοιο. Δεν πάει να έρθει η Κλαούντια Καρδινάλη. Η Κλαούντια Καρδινάλη ήταν λευκή. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό, θα επιστρέψουμε λίγο μετά. Τι σ' αρέσει αυτή η μαύρη, δηλαδή. Δεν είναι μαύρη, είναι με τρελάνη ζώα, είναι μαύρη αυτή. Σκούρι. Τι σκούρι είναι, πιο λευκή και από το γάλα είναι. Α, τρίκες, έρθες, ναι. Πιο ανοιχτή. Πιο ανοιχτή. Σ' αρέσει αυτή. Η αριστερή είναι, ναι, δυναμή της. Την έβαλε στο σανσέρ δηλαδή. Σταμάτα, πρέπει να σανσέρ. Εφαγώθηκε. Μην πούμε καμιά ιστορία εκτός αέρα. Τι μεταφέρει εδώ. Λοιπόν, τι πράγμα είναι. Λοιπόν, στα καταστήματα Wind λασάρετε, παιδιά, μια ανταγωνιστική υπηρεσία. Το One Day Service είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind Support Services Total Repair.
Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε τα smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη μέρα θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο, παρακαλώ. Επίσης παίρνετε δώρο ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας και για όσους βιάζονται πάρα πολύ, που πάνε οι ίδιοι και μέσα σε δύο ώρες η συσκευή είναι επιδιορθωμένη και μπορεί να πάτε στα κεντρικά. Εδώ στην πόλη μας είναι στην Εγνατία 32, Wind Store, Εγνατίας 32. Σμαράγδα Μπασάκου αμέσως τώρα. Α, Κωνσταντίνος, έχασα τα ημίωρα εδώ. Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις? Σε τρέλανε άλλο. Με τρέλανε, με ίδρωσε. Είχαμε καιρό να κάνουμε τέτοια εκπομπή με ένταση. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με πρωτοσέλιδα μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Σήμερα θα σας πούμε και ένα κολπάκι για να εξοικονομήσετε και χρόνο και ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό, μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Και θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 παρακαλώ ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα. Και έκδοση συνέπειας πάντοτε 10%. Έτσι απλά, volton.gr ή καλείτε στο 11300. Θα σας λυθούν και πολλές απορίες για το πώς μπορείτε να αλλάξετε τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, εάν υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να αποκτήσετε το πρόγραμμα Volton One. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δεύτερη ώρα μπήκαμε. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool μέχρι και τις 10. Με Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Ένα μήνυμα μόνο θέλω να απαντήσω. Έχουν έρθει πάρα πολλά σε αυτό το υφάκι. Για να πάμε λίγο πρωτοσέλιδα, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει ο κουμπάρος σου. Σου κάνει λέει πρόταση ένα ραδιόφωνο από την Ινδία. Ωραία. Να πας εκεί να τους μουρλάνεις. Ναι. Τους Ινδούς. Σου δίνει τα διπλά λεφτά. Ωραία. Ή σου δίνει τέλος πάντων αρκετά μεγαλύτερο ποσό από ό,τι εδώ. Ναι. Και έρχεται η κορούλα σου, ναι, και σου λέει ρε μπαμπά, δεν θέλω να πας. Ναι. Λέει το μήνυμα εδώ του φίλου μας του Φίβου. Δεν θέλω να πας, θέλω να κάτσεις εδώ μαζί μας, να κάνω νόμο. Εσύ τι κάνεις? Καπιταλίστρια είναι η κόρη μου. Ρε αγόρι μου, σου λέει, άσε τώρα καπιταλίστρια. Σου λέει αυτή τη συμπεριφορά, έχει αυτή τη συμπεριφορά και σου λέει δεν θέλω να πας. Τι θα κάνεις? Θα πάω. Θα πας, ναι. Εγώ λέω δεν θα πας. Ναι. Η Ευγενούλα. Λοιπόν, εδώ η Ευγενούλα άλλαξε το πρόγραμμα, σε έχει κάνει γιογιό. Μπαλάκι του τένις έχει κάνει. Λοιπόν, άκου εδώ. Ναι. Εμένα μου έκανε ραδιόφωνο πρόταση. Το χαίρο πολύ, δεν το συζητάμε. Ναι. Με πολλά λεφτά. Ναι, δεν πήγες όμως. Τι, είμαι καλός άνθρωπος? Τι, πήρες, τι έκανες? Θα σου πω τι έκανα. Ναι, πήγες στον Ανδρώνη όμως. Όχι, ρε, το σκεπτικό μου θα σου πω. Δεν θα σου πω αν πήρα λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Το σκεπτικό μου ποιο ήταν. Το σκεπτικό. Εκείνο το ραδιόφωνο, ναι, μου έκανε πρόταση. Ναι. Έχει έναν ιδιοκτήτη. Έναν. Ναι. Ο οποίος αν πάθει ένα έμφραγμα ή το πατήσει στα μάξι, οχα, κλείνει το ραδιόφωνο. Οχα, σου πω τα σκεπτικά. Πώς σκέφτονται. Τι σκέφτεται, ρε φίλε, άκουνα. Το δικό μας το ραδιόφωνο. Ναι. Αν το δικό μας τον ιδιοκτήτη, ναι, το πατήσει στο αυτοκίνητο. Τι πράγμα, χτύπα ξύλο, ρε, να είναι καλά. Είναι τόσο ωραία δομημένο. Ναι. Και θα συνεχιστεί δηλαδή, λες, ναι. Δύο υπέροχες χώρες από πίσω. Τι σκέφτηκε, ρε παιδιά. Άκου, τι σκέφτηκα, βέβαια, θα τρελαθώ. Το πα τον ιδιοκτήτη. Λέω εσένα και θα σε πατήσει τα μάξι. Ναι. Δηλαδή θα στεναχωρεθούμε πολύ, ναι, αλλά θα συνεχιστούμε. Θα συνεχιστούμε το έργο. Αυτά, ναι, ναι. Ενώ ο άλλος δεν έχει διάδοχο. Ο άλλος έκλεισε, πάει. Δεν έχει διάδοχο. Βάζει τα μάξι, έμαθε έμαθε. Βάζει να υπογράψει ότι αν χτύπω ξύλο πάδες κάτι, θα αναλάβω εγώ τα ενία. Α, ορίστε. Πρέπει να το διαχειριστείς έτσι. Εμάς η ζωή μας μπορεί, ναι, να συνεχιστεί για πολλά χρόνια σε ένα ραδιόφωνο, γιατί η δουλειά μας είναι κάτω από. Δηλαδή, αν είμαστε ευφυείς, δεν πάθουμε εγκεφαλικό, μπορεί, ναι, να το τραβήξουμε τώρα. Το τραβήξουμε, βέβαια. Να είμαστε μέχρι τα 65. Ο παίκτης παίζει 5, 8, 10, 12 χρόνια. Όσο είναι ένα σκύλο. Ναι, ναι. Είναι διαφορετικό. Άρα ποιο λαμογιάρικα σκέφτεται ο παίχτης? Ναι. Και καλά κάνει. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ του Βαρέλα, τον θεωρώ παιχταρά, ναι, και θεωρώ παιχταρά και το Σαβίδι. Ναι. Απλά θεωρώ σαλιάρι. Ο Λουτσέσκου παιχταρά. Αλλά ο Λουτσέσκου τι είναι? Προπονητάρα. Και παιχταράς. Και παιχτάρα. Γράψα αυτά, τα θέλω, ρε φίλε. Ακούω εδώ, ναι, τώρα. Ναι. Θα έρθει ο καιρός που το Λουτσέσκο θα το βρίζετε και θα το στηρίζω εγώ. Ποτέ. Να το ξέρεις αυτό. Από το δικό μου το στόμα δεν θα, ναι, ακούσει καλά, ποτέ. Καλά, καλά, μη. Άνθρωπος που σε έχει φέρει double, που σου, ναι, βλέπεις ότι βγάζει υγεία. Και ώρα σας πήρε, πετάμε και το διώξετε. Δεν άκουλα. Ξέρω, εντάξει, δεν νιώθα τότε από μπάλα. Προφανώς ήταν λίγο διαφορετικά δεδομένα. Ναι. Ο Καλαφάτης, ο Σαλιάρης. Αυτό λέμε. Σαλιάρης μεγάλος, ο Καλαφάτης, ο Πέτρος. Ναι. Λοιπόν, τον έδιωξε. Τέλος πάντων, που είχα μείνει. Είχες μείνει ότι άμα πάθει τίποτα κάποιος. Θες να έχει από πίσω background. Να... Όχι, στο Βαρέλα είχα. Στο Βαρέλα. Ναι, είχες παιχταρά, Λουτσέσκου παιχταρά, Ιβάν παιχταρά. Ότι την πήρε τη σακουλάρα, την πήρε. Την πήρε, λες. Ναι, ναι. Χαλάλι του. Έκανε μούχτη για τους άλλους παίκτες. Άρα. Λες, δηλαδή το λάθος με τον Χατσερίδη πέρσι, το ένα, γιατί αυτό ήταν μεγάλο λάθος, έτσι, πέρσι. Δεν το συζητάμε. Ναι, παιδί μου, το είπαμε. Αυτό 1,5 εκατομμύριο άνοιξε ασκό. Σου λέει εδώ πέρα τώρα φέρνει παίκτη, δεν παίζει και παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Απλά είναι επικοινωνιολόγος ο Βαρέλα. Ναι. Νομίζω ότι είναι κογκολέζι. Και αν το νιώθει.
Ποιο? Αν τον νιώθει, γιατί ο Βαρέλα τα έκανε. Σακούλα την πήρε. Άμα το έκανε. Τζάμπα δεν δουλεύει κανένα. Τζάμπα δεν δουλεύει κανένα. Λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα. Τι είναι ο Λουτσέσκου, λέει. Τα έχει πει, δεν προφανώ, Άγγελε, δεν έχει ακούσει. Έχει πει ότι είναι και προπονητάρα και παιχνίδι. Θα σου πω ότι είναι ο Λουτσέσκου. Και μεγάλου διαχειριστή. Έρχεται και στην ΑΕΚ ένα προπονητή με 6 πολύ καλού βοηθού. Ναι. Ο Λουτσέσκου, λοιπόν, κακά τα ψέματα, το επιτελείο του είναι φανταστικό. Ναι. Δηλαδή, εμένα μου έχουν πει οι άνθρωποι και παίκτες, ναι, τα στημένα τα κάνει ο βοηθός. Ναι. Τη γυμναστική την κάνει ο γυμναστής. Ναι. Τον τερματοφύλακα τον κάνει ο τερματοφύλακας. Ναι. Ωραία. Ο Λουτσέσκο και... δεν κάνει τίποτα. Κάνει, ρε παιδί μου. Κάνει, και μόνο που επέλεξε αυτούς για μένα φτάνει. Εντάξει. Είναι και αυτό. Ας μην κάνει τίποτα. Μόνο που τους επέλεξε. Λοιπόν, εντάξει, πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στην Αθήνα. Πάμε. Να δούμε πώς αντιμετωπίζουν έτσι την αθλητική επικαιρότητα. Κόκκινο ο Βαλμπουενά ήρθε, ανακοινώθηκε, φόρεσε τη φανέλα. Τώρα στο διάλειμμα λέγαμε με τον Νίκο και συμφωνούσαμε. Και με τον εγώ, αν είχα ομάδα, ναι, στην καμπούρα μου να τη διοικήσω, εξτρέμ πάνω από 30 χρόνων δεν θα έπαιρνα. 100%. Ένα αυτό. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι ο Ολυμπιακός δεν έβαλε μυαλό. Ενώ ο Πάκο έχει βάλει μυαλό. Πέρσι έφερε για Τουρέ πάλι Φλόκο. Είχε φέρει πάλι τον Καρδόσο 34 το center forward πάλι Φλόκο. Πάλι Φλόκο. Ο Πάκο τον τυμπάτησε μέσα αγωγικά με τον Μπερμπάτοφ, έτσι, ο οποίος ήταν μια ειδική περίπτωση τέλος πάντων. Δεν ξανά έφερε μεγάλο παίχτη. Τελείωσε. Σε ηλικία. Τελείωσε, ναι, καλά, δεν ξανά έφερε. Τελείωσε. Γεια σας. Λοιπόν, χτύπημα λοιπόν Βαλμπουενά, ήταν εκεί κάτι πιτσιρίκια, τον αποθέωσαν. Δεν μπαίνοντας αφού του Ολυμπιακού. 20 άτομα, 20 άτομα ήταν, ναι, τα είδα. Δηλαδή, αν πάρω αχιλλέας Τριανδρίας παίκτη. Ναι, μπορεί να πάμε περισσότερο. Θα πάει ο Θωμάς ο Βασιλάκης εκεί με τον Μοσχάκη που με πήραν τηλέφωνο εχθές. Ναι. Να χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα, ναι, ναι. Πάνω τους πάρουν περισσότεροι Τριανδριώτες να πάνε. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, εγώ μπαίνω στα φόρουμ και βλέπω, διαβάζω, γίνεται, την αντιμετωπίζουν τη μεταγραφή με ψύχρα. Όπως το λέω, με ψύχρα. Λέει, ρε παιδιά, έχουμε ποντένσε. Τον Αλέφαντα, το άκουσε, το είπε. Τι είπε, άδειξε. Τι είναι, κοντός είναι, λέει, 35 χρονών. Έχει την ποντένσε εκεί. Ναι. Με ψύχρα την αντιμετωπίζει. Άκουσε τι του κάνουν το Αλέφαντα. Λέει άσχημα πράγματα για τον ποντένσε. Ναι. Ο Αλέφαντος λέει άσχημα. Τι για τον Βαλμπουενά. Και τι είναι αυτό και τα λοιπά και ιστορίες. Γίνεται διάλειμμα. Χτυπάει το τηλέφωνο, φαντάζομαι, ο Αλέφαντο. Και τα γυρνάει ο Αλέφαντο. Πεχτάρα, βουκαδόρος, τριπλαδόρος, γκολτζής. Τριπλαδόρος, γκολτζής και τα λοιπά. Φοβερά πράγματα. Πάρτε και εμάς κάνα τηλέφωνο, αν τολμάτε. Φοβερά πράγματα. Από τα σωματεία όλα. Φοβερά. Σαν χλαμάρες να πούμε, παίρνετε τηλέφωνο και τρομοκρατείτε το κοσμάκι να πούμε. Σπόρτα μου, καθένας έχει την άποψή του. Ελευθερία γνώμης τουλάχιστον έχουμε. Ρίξατε το πατακό να φέρετε δημοκρατία, σαν χλαμάρες. Λοιπόν. Σαν χλαμάρες. Βαρέλα χτύπημα και ο Καρντόσο χτύπημα. Τα μικρά χτυπήματα για τη Sport Time. Πουλάνε πάντως Βαλμπουενά. Έτσι. Πουλήσουνε. Στραγάλια. Στραγάλια. Στραγάλια στο Λούνα Πάρκ πουλάνε. Πρώτο θέμα για τη Sport Day. Ο Βαλμπουενά νικητής, λέει, στον Ολυμπιακό, που συζητάνε και για άλλους παίχτες, όπως είπαμε χθες, Φακούντο, Φερέρα, Εντουάρντο και δεν συμμαζεύεται. Ο Εντουάρντο ποιος είναι? Ένα χαφάκι από την. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα, ναι, ναι. Έτσι έμαθα. Έτοιμος για το νέο Κάνιας, αυτό πληροφορούμε και εγώ, έτσι, εφόσον έμεινε και ο φίλος ο Βαρέλα, γιατί είπαμε έχουν φτιάξει ένα καλό team, μια καλή ομάδα και θέλουν να μείνουν οι περισσότεροι. Για το Σαχόφ, μάλλον δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός, αλλά το βλέπω χλωμό. Έτσι. Θα τα βρει ο Σαχόφ αυτά τα 700.000, χωρίς πλάκα τώρα. Ο Σαχόφ είναι βλάξ. Θα βρει 700.000 ο Σαχόφ. Ο Σαχόφ. Μπορεί να τα βρει, αλλά δεν ξέρω σε ποια ομάδα. Πού? Μπορεί να τα βρει σε κανένα Κατάρ, ξέρω εγώ, σε καμιά Τουρκία, σε μια ομάδα. Εγώ θα έμενα με 700. Αν ήμουν ο Σαχόφ. Και εγώ θα έμενα. 100% θα έμενα. Γιατί πραγματικά θέλω να μάθω πού θα πάει να συνεχίσει η καρδιά του Σαχόφ. Εκτός αν τον πάρει καμιά ομάδα πίσω στην Ουκρανία. Από τις μεγάλες και σου λέει. Πάρει φράγκα. Πάρει και τα φράγκα, επιστρέφει στην πατρίδα του. Να τα πάρει τα. Τίμιος. Τίμιος και ο Σαχόφ. Δεν δημιούργησε τρία χρόνια. Τίμιος. Μια χαρά. Λοιπόν, ποιότητα και ουσία ζητάει ο Καρντόσο. Χτύπημα λοιπόν και για το θέμα της ΑΕΚ. Και εδώ χτύπημα για το θέμα του Άρη. Ότι κατέβηκε ο Ρος, κατέβηκε η Λωριάν. Πάει προφανώς να τον κρατήσει ο Άρης, θα είναι εξαιρετική κίνηση να μην χαλάσει και αυτός το δίδυμό του. Ο Γκαρσία πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Ματέο, θες κατευθείαν να πάμε στα βαθιά, ε. Θα πάμε σε λίγο. Θα πάει. Πάμε. Είναι ένας παίκτης που πλέον αρχίζει και υπάρχει στο συμπεριραίος ατμόσφαιρα. Παρότι είχε βγει ο Γιώργης και είχε πει ότι δεν ασχολούμαστε με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ρεάς τον Γιώργη, μπιφτεκάς κι αυτός είναι. Γιατί ρε εσύ, ασχολούμαστε. Γιατί, εντάξει. Είχε μαλώσει τίθε με τον Βιερία, τον έφερε μετά. Άστον τον Γιώργη. Καλά, ναι, εντάξει, οι σχέσεις έτσι είναι, ρε φίλε. Οι άντρες δεν κάνουν, μαλώνουν, τα χαλάνε, τα ξαναβρίσκουν. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, και εσύ το ίδιο, δεν κάνεις και εγώ το ίδιο. Άμα δω ότι ο άλλος ζητάει συγγνώμη ειλικρινά, θα το συγχωρέσουμε. Λοιπόν. Να δώσουμε το όνομα του νικητή πρώτησα. Και μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα. Θα πάμε και στον. Θες να πάμε κατευθείαν σε αυτά που καίνε. Λοιπόν, Σιγκούνας Άγγελος. Σιγκούνας. Σιγκούνας. Ένα Σιγκούνα είναι ο. Όχι τσι, όχι τσι. Σιγκούνας. Σιγκούνας. Σίγμα ύψιλον 2 γάμα Σιγκούνας. Έμπορος. Δεν ξέρω αν είναι 2 γάμα, μπορεί να είναι γάμα κάπα. Έμπορος. Έμπορος. Τι αμάξι. Τι αμάξι. Ναι. Audi. Audi ο έμπορος. Με τι εμπορεύεται, ηλεκτρολογικά υλικά, οποροκυπευτικά. Φέρε την Τουρκία ρούχα μαύρα. Πού να
βγει τώρα αυτό ο άνθρωπο, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι δυνατό. Λοιπόν, Άγγελε, παλικάρι μου, καλό. Καλημέρα. Εάν ακούς, έχεις 30 λεπτά μέχρι και παραδείο. Και να πούμε ότι η κλήρωση, η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση πλησιάζει. Την Παρασκευή θα γίνει 31 του Μάη. Και ο χώρος που θα γίνει το event είναι στα σούπερ μάρκετ όλα συνεθνικής αντιστάσεως 12. Έτσι. Εκεί, θα πάει. Εκεί θα γίνει η εκδήλωση. Τι ώρα είναι? 6 ώρα το απογευματάκι, 5.30 ο κόσμος που έχει κερδίσει όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει να βρίσκεται εκεί πέρα. Για 12 μήνες κούτρα σούπερ μάρκετ όλα, 300 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι είναι τρομερή προσφορά. Συγκούνας Άγγελος και εμείς προχωράμε μέχρι παρά 10 περίπου. Άγγελε, θα σε περιμένουμε. Ναι. Ο Ιβάν κράτησε τον Βαρέλα, φοβερή ανατροπή. Ο Ιβάν είναι πέκταρος. Πέκταρος μεγάλος. Πέκταρος είναι ο Ιβάν. Είμαστε, εγώ θα το πω σαν οπαδάκι αυτή τη στιγμή. Εγώ θα το πω σαν ευλογημένοι που έχουμε. Καπιταλισταλάκι να πούμε. Ναι. Εγώ θα το πω σαν οπαδάκι του ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι πέκταρος. Είναι πέκταρος, είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Δεν το συζητάμε. Ούτε να τσιγκουνεύεται. Κάθε μήνα να πάτε εκεί να λάβετε μια κερία. Γερός να είναι. Να τον έχει γερό Θεούλης. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, από το Σαμπιονάο εκλεκτός εξτρέμ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ψάχνει για εξτρέμ. Και πάμε στον Ολυμπιακό που έχει παρουσίαση του φίλου μας του Βαλμπουενά και γράφει δύο ονόματα, Μπέρκ και Φερέιρα. Κωστή, για τον Μπέρκ τι λες? Πεχταράς. Πεχταράς. Συμφωνούμε εδώ πέρα. Αν τον πάρει ο Ολυμπιακός τον Μπέρκ. Είναι βλάκες οι Ολυμπιακοί που ναι. σκέφτεται το παρελθόν του. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι ο Κικίλιας, ναι. θα έλεγε γιατί να τα φτιάξω. Δεν πάω στο ίδιο πάνελ μαζί με τον Κωστή. Όχι, ρε. Ναι. Γιατί να πάρω γυναίκα την Παλατσινού, την Τζέννη. Έλατε. Αφού την είχε, ξέρω εγώ. Όλες έχουν ένα παρελθόν. Τι να κάνουμε εδώ. Τι βλακίες είναι αυτές. Συμφωνούμε εδώ. Κύριο, να, είδες, τα βρήκαμε εδώ. Όλοι έχουν ένα παρελθόν. Τι να κάνουμε, το σβήσουμε. Δηλαδή, επειδή ο Μπέρκ έπεσε στον Παναθηναϊκό, ήταν στη θύρα 13 εκεί και βάλαγε το τύπανο, ρε, ανισόρροπη Ολυμπιακή. Μακάρι να πάρετε τον Μπέρκ. Για να έχει λίγο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, λες. Πλάκα κάνει. Ναι. Μέσα από την περιοχή, έξω από την περιοχή, πλάγια, μπαίνει, βγαίνει. Λες να είναι ο ίδιος καλός Μπέρκ μετά από. Γιατί έχει πάει 33 κι αυτός τώρα. Κοίτα, μπορεί να μην κάνει τόσο. Μπορεί να έχει χάσει τις κούρσες έξω δηλαδή. Έξω τις κούρσες τώρα θα κάνει λιγότερες. Ναι. Αν είναι έξυπνο σαν το Βιερσάτο Βιερ, Μάτος. Θα είναι και στο κουτί και θα παστελώνει. Θα είναι στα 16-17 ναι, μέτρα ναι, που ναι. το κουτί, πόσο 18, ναι, 18. Θα παστελώνει και θα κάνει εκεί πέρα. Εντάξει. 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 Αλλά εγώ το σέβομαι γιατί είναι ένας παίκτης, βάζει γκολ με πολλούς διαφόρους τρόπους. Ναι. Και είναι και ασυσταδόρος. Μπορεί δηλαδή να τραβηχτεί, μπαμ, και να σου κίνει και δεκάρι. Και είναι και ποδοσφαιρικά, α πούμε, επιτρέπεται τσόγλανος. Είναι τσόγλανος, μου το είπε εμένα ο Δήμο. Του θε αυτού του παίκτε. Θε έναν τέτοιο. Τώρα που τελείωσε την καριέρα του. Ποιος? Αυτός που σας ευνόησε 4-0. Ποιος μας ευνόησε πάλι, ρε? Ένα μάτσα και τα κάνει σημαία, ρε. Λες και δεν έγινε η ίδια ομάδα στον πλανήτη. Ο Κίζας, έλα. Ο Κίζας. Ναι. Προπονιόμασταν μια μέρα με τον Κίζα. Ναι. Μου δεν ξέρει τι άλλη ήταν. Είναι. Ποιο σώπα, τι κάνει. Όταν δίνει κάμερα, λέει πάνω του. Ναι. Ρίχνει, λέει πράγμα, βρίσκει. Ρίχνει. Μόλις πάει μπάλα πάνω του, κυρία. Άγγελος. Ξέρεις τι είναι αυτό. Είναι εμπειρία, ρε φίλε. Εμπειρία είναι αυτό το πράγμα. Το θέλω αυτό. Το θέλουμε στο πρωτάθλημα γενικότερα. Αλλά ας τον πάρει ο ΠΑΟΚ, άμα είναι. Γιατί το ταιριάζει. Αλλά. Του δώσει λίγο αλητία. Α, τι αλητία στις 30 χρονών οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, περισσότερο 25. Ναι, τι κύριε. Να κάνουμε μήνυση στο Γεωργίου. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Να κάνουμε αγωγή το Γεωργίου. Τι πράγμα. Πάντως αυτές είναι τρεις-τέσσερις διαιτησίες που τις έχετε σημαία και τις θυμάστε επάπειρον. Το τάκλινγκ του Βιτόλο, το χέρι του Κίζα, το χέρι του Βιτόλο. Οι άλλες ομάδες δεν ευνοούνται. Δεν πρέπει να κάνει καμιά μήνυση. Είπα ΠΑΟΚ. Όχι. Ναι. Και εμάς εδώ είχε βγει τότε ο. Ποιος είχε βγει, εγώ. Αυτός που έδιωξε τον Γκάλι, ο Μητρούδης. Μητρούδης, ο Θεόφιλος. Είχε πει μια χοντράδα για τον Μαρινάκη. Είπε. Άμα ήθελε ο Μαρινάκης και το τραβούσε, ναι. μπορούσε να μας πάρει και τα σόβρακα. Λες, ε. Λέω εγώ. Ναι. Εγώ, αλλά δεν το δίνω εντολή ναι. να σταματήσει γιατί μπορεί να ξεφύγει κάποια κουβέντα κτλ. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Ναι, είχε πει για τον Μαρινάκη ή για τον Ολυμπιακό. Για το Μαρινάκι. Ναι, ακόμα χειρότερο. Είπε για το Μαρινάκι. Ναι, άλλο πρόσωπο, άλλο γενικότερα κάτι. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε, να αφήσουμε τις μηνύσεις και τα αυτά. Νομίζω μπορούμε να τα βρούμε σαν άντρες καλύτερα με πιο ωραίο τρόπο. Ναι. Όλοι μας. Συμφωνώ. Εγώ με έχουν κάνει διάφορα. Ναι. Και εμένα με έχουν κάνει. Αλλά και εσύ δεν είσαι αγόρι. Και εγώ έχω κάνει. Καλείς, με τη μήνυση δηλαδή τι θα κερδίσουμε. Τίποτα. Δε, ζαλούρα στο κεφάλι. Ζαλούρα είναι. Α, μαζευτούμε, κάνουμε. Σκίστε το. Σκίστε το Γεωργίου, πείτε το τι κατευθυνόμενο. Χίλια δυο, ρίξτε του. Ναι. Α, τη μήνυση. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις τι εννοεί ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο του Φωτός. Ήρθα για όλα. Τι ήρθα για όλα. Ποιο είναι αυτό. Και συντακτικά να το δεις, ο Βαλμπουενά, ήρθα για όλα. Είναι το κεντρικό χτύπημα της εφημερίδας. Τι ήρθα για όλα. Ποια εφημερίδα είναι. Το Φως. Το Φως κληρονόμησε. Ήρθα για όλα τι, δεν το κατάλαβα. Ναι. Του Νικολαίδη, ήρθα να τα πάρω όλα. Ναι, ναι.
Διώξανε το Φέδωνα, το φίλο μου, τον Κωνσταντουδάκη. Α, φιλαράκι, το διώξανε. Το διώξανε. Άστα, το φως. Ήρθε για όλα λοιπόν. Τώρα όλα σούπερ μάρκετ θα πάει, δεν ξέρω. Ήρθε για όλα. Τώρα θα πάρουν τα πρωτοσέλιδα άλλων εφημερίδων. Ή σα αλλάξουν αρχισυντάκτη το φως. Μα είναι και θέμα σύνταξη. Τι ήρθα για όλα. Ήρθα να τα πάρω. Αλλάξτε στο φως τον αρχισυντάκτη σα. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό. Έχει το Βαλμποενά και γράφει ήρθα για όλα. Λοιπόν, αφήνουμε το φως. Πάμε στο πρωταθλητή που σα αρέσει. Φακούντο έλα. Συνεχίζει το μεταγραφικό σαφάρι ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ή τον Μπέρκ θα πάρει, τον Φακούντο Φερέρα. Τον Μπέρκ θα πάρει. Τον Μπέρκ να πάρει, μάλλον. Ναι, ναι. Ο Φακούντο Φερέρα δεν έκανε τόσο καλή χρονιά. Σάρωσε, λέει ο Μαρινάκης, στους ψήφους κάτω. Έτσι. Πήρε ναι. 13.000 ψήφους. Για τον μπασκετικό δεν μας λέει κάτι όμως. Τον Ολυμπιακό που έχουν παράπονα. Δεν καθόλου τους σχολιάζουν. Θέματα πληρωμών. Το γράφει όμως η πράσινη. Να, δηλαδή μπαίνουμε στην πράσινη για να δούμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και ανάποδα. Βάρεσε, λέει, βαρέσαμε διάλυση. Χαστού και από το ΑΣΕΑΔ, λυπητερία την Ευρωλίγκα, την ώρα που ο Ολυμπιακός οδεύει για την Α2. Ντροπή για τον Ολυμπιακό. Οι παίχτες ψάχνουν να βρουν τα λεφτά τους κάνοντας καταγγελίες. Ναι, γιατί έχουν γίνει καταγγελίες. Ντροπή Ολυμπιακός να μην πληρώνει τους παίκτες, ξεφτύλα των πλουσίων του Ολυμπιακού, ξεφτύλα της οικογένειας, πώς τους λένε, Αγγελόπουλη. Άρα πλέον δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει θεσώσει παίχτες, λες. Υπήρχε μόνο ο Ολυμπιακός ως τώρα. Ο Πάοκ Πρωτσαβίδη τα πλήρωσε, ναι. Από το 79-80 που τους έχει πληρώσει. Το επαγγελματικό πρωτάθλημα, κάτι μαύρα είχε να παίρνει ο Κούτσης, μου είπε. Ο Κούτσης. Πάλι. Άσε με ρε Κωνσταντή με τα μαύρα πρωί-πρωί τώρα. Σε παρακαλώ ρε ψυχούλα μου. Θες τώρα να πάρει κανένας πάλι. Άστο. Ναι. Σου λέω ρε φίλε τι με είπε τώρα. Ναι, από εκεί και πέρα τώρα. Όλα, δε, εμένα με τα χρωστάνε. Ό,τι σου λέμε τα λες ρε. Τι πράγμα είσαι ρε Κωνσταντίνε. Ό,τι σου λέμε. Εδώ τα ακούνε. Έχει 40.000, 50.000 κόσμο τα ακούνε ρε Κωνσταντίνε. Τι έγινε. Εντάξει. Δηλαδή, σα σοκάρει. Μα σα έρμε, το είπα έξω μια φορά. Σα σοκάρει. Ναι. Είσαι λίγο σοκαριστικό. Τι να κάνει. Σα σοκάρει. Ο Πάοκ από το 79-80 λοιπόν. Του πληρώνει. Του έχει πληρώσει όλου. Ναι, αλλά και ακόμα και με φτωχέ διοικήσει ναι. κτλ. Δεν άκουσα κανέναν στον Πάοκ να είναι απλήρωτο. Ναι. Δεν άκουσα κανέναν παλέμαχο στον Πάοκ να λέει κακά λόγια. Ότι δεν τα πήρα τα λεφτά. Αντίθετα, στον Άρη και στον Ηρακλή ακού κακά λόγια από του παλεμάχου. Με φάγαν λεφτά, με ρίξαν, με κάναν. Και στην ΑΕΚ το έχουμε ακούσει και στον Παναναϊκό. Αμαρτωλή. Και τώρα τα ακούμε και για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Ούτε ο Ολυμπιακός έφαγε λεφτά σε στο ποδόσο, ναι, βέβαια. Όχι. Ο πιο καλοπληρωτής διαχρονικά. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ναι. ο ΠΑΟΚ, ναι. είναι από τους πιο καλοπληρωτές. Σωστά. Σαν εργαζόμενοι, σαν οικογένειες, τους προσέχουν πάρα πολύ. Σωστά, και ο Ολυμπιακός σωστά, και ο ΠΑΟΚ. Σωστά, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, η ώρα έχει αποκλειστικό τον παίκτη που σου ανέφερα νωρίτερα κοντά σε Χόλμεν. Είναι ένα σκανδιναβό Σουηδό στόπερ, 1,87 παίζει δυναμό Μόσχα. Ημιπέζει μάλλον, δεν παίζει πολύ. Έτσι, φέτος έκανε καμιά 20 παιχνίδια από τα 35-40 που έχει μαζί με το κύπελο. Αυτή είναι η μεταγραφή τη ΣΑΕΚ και ο προπονητής πλέον είναι, είπαμε, ο Καρντόσο. Και κλείνουμε με τη Μέτροσπορ. Μένει ο Βαρέλα, καταλητική παρέμβαση του Ιβάν. Ναι. Έτσι, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα, Κωνσταντίνε μου. Ποια θα πουλήσει περισσότερο. Η Μέτροσπορ. Έτσι, χαλαρά. Έχει Βαρέλα. Εμείς περιμένουμε Σιγκούνα Αγγελό. Άγγελε, έχεις ακόμα 20 λεπτάκια γεμάτα να επικοινωνήσεις μαζί μας. Εμείς θα πάμε σε ένα ακόμα απαραίτητο κομψό διαφημιστικό πλέον, όπως έχετε αντιληφθεί, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με γραμμές. Μέχρι βέβαια να σας κουνήσουμε για λίγο το μαντιλάκι, αγαπάμε Στράτο Διονυσίου, αξεπέραστος. Πώς λέγεται το τραγούδι, φίλε, έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Έρχονται λοιπόν στο Βεργίνα Θέατρο και οι τρεις γη του, και ο Άγγελος και ο Στέλιος και ο Διαμαντής από τη Γαλλία, για ένα μεγάλο αφιέρωμα στον πατέρα τους, μια σπάνια συνάντηση που και οι τρεις ερμηνευτές θα τραγουδήσουν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σαλονικιός, Γυναίκα η Καρδιά, άκου βρε φίλε, 8 εμφανίσεις, ξεκίνησαν 17 του Μάη, εισιτήρια βρίσκεται Regency Casino Public και ticketservices.gr. Στα καταστήματα Wind λανσάρετε μια νέα ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service, φίλες και φίλοι. Είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind, Wind Support Services, Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Επίσης παίρνετε δώρο 1 χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Σιγκούνα Άγγελο. Τον Άγγελο ψάχνουμε. Έχει ακόμα ένα δεκάλεπτο plus, έτσι, 10-12 λεπτάκια. Άγγελο, έχει άλλα 12 λεπτάκια να επικοινωνήσει τα 3 εντάρια.
γιατί είσαι ο τυχερός, ο πρώτος τυχερός ημέρας. Και πάμε να αυτός ο Σιγκούνας να δεις, λέει που είναι Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, λες να είναι Ολυμπιακός, Κωνσταντίνε. Ο Σιγκούνας δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι ΠΑΟΚ πάντως, ναι. Δεν είναι επίθετο ΠΑΟΚΣΥΔΙ. Δεν είναι, όντως, όντως. Λοιπόν, πάμε στα 90'ρια. 90-90-90 να σας ακούσουμε τόσο για το θέμα του Βαρέλα, για τον Άρη που θέλει να και είναι κοντά στο να ανανεώσει το Ρόους και θα είναι εξαιρετική κίνηση, για τον Παπαδόπουλο που πάει έρχεται και δεν κάνει τίποτα με τον Ηρακλή, για τη Στουτγκάρδη. Τι να κάνουμε, ρε Σίκο, πώς τον είπε ο άλλος, Κατσουλίνο. Κατσουλίνο, ναι, ναι, κλάμα. Η Στουτγκάρδη η οποία του χρόνου θα παίζει τη Σβάιντε Λίγκα, διότι η Ουνιόν χθες στο δεύτερο παιχνίδι έφερε 0-0 και θα παίξει Μπουντεσλίγκα, η Ουνιόν Βερολίνου. Βερολίνο. Ναι. Ανατολική Γερμανία. Ανατολική Γερμανία. Θα έχει δύο ομάδες ο Βερολίνο. Και τη Χέρτα και την Ουνιόν. Καλύτερα. Του χρόνου. Μπράβο. Έτσι. Ναι. Ήτανε. Και βεβαίως η μεγάλη Αστοβίλα που κέρδισε χθες την Ντάρμπι Κάουντι και ανέβηκε στην Πρέμιερ Λίγκ. Είναι η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές στην Πρέμιερ Λίγκ η Αστοβίλα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε κόμμο. Πάμε. Για, ότι προλάβεις πάμε, πάλι, πάμε, ναι. Πάμε. Έχουμε χρόνο. 90-90-90 δικό σας. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Νίκο. Έλα, γορι μου. Απ' την ασφάλεια ξηροκρίνει, Νικόλα. Έλα, ρε ξηροκρίνει. Να πάνε να ανάψει ένα κεράκι εκεί στον Άγιο Νικόλα. Ναι, αγόρι μου, ναι. Άντε, μπράβο, ναι. Λοιπόν, καλός Χριστός και Άγιος, αγαπάω, αλλά σου έχω μια ένσταση. Άντε, δε, ρίχτε. Σε μένα, την ένσταση. Σε σένα, ναι, σε σένα. Δώσινα, βέβαια, την ακούμε την ένσταση. Όλα τα γιατί ψηλώνεις τόσο πολύ τον Άρη, ρε, φίλε. Ποιον τον? Τον Άρη. Δεν τον ψηλώνω. Εγώ μόνο σου ψήλωσε γιατί ήρθε φέτος πέμπτος, βγήκε Ευρώπη. Κάνει καλές κινήσεις, εντάξει, τι να το ψηλώσω, τα δεδομένα να φέρουμε. Εδώ πέρα λένε, ναι. Κατάφεραν να πείσουνε ότι κάνανε καλή πορεία στο δεύτερο γύρο. Ήττες από Ολυμπιακό 4-1, ήττα από τον Παναθηναϊκό, ήττα από τον Ατρόμητο μες στην έδρα τους, η ισοπαλία με τον Πανιόνιο μες στην έδρα τους. Και αυτοί κάθονται στα ρώσια νεφάκια, όσο τους επένδυσε βέβαια. Εντάξει, εντάξει, πέμπτη ήρθανε εσύ, ανέβηκαν κατηγορία, ήρθανε πέμπτη, βγήκαν Ευρώπη. Ρε γάμα εθνική παίζαν, πέμπτη. Ναι, δηλαδή δεν είναι να... Ρε Νίκο, αν αυτά τα αποτελέσματα κρίνανε Ευρώπη, θα είχε φύγει ο Παντελίδης, ο Καρυπίνης. Εάν, όπως το είπες και εσύ, αν αυτά τα αποτελέσματα, τα έφερε τα αποτελέσματα, κάνει κινήσεις σοβαρές, η ομάδα δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο. Γιατί να την, δεν υπάρχει θέμα, εσύ να ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα μας. Ναι, εγώ. Αυτό, η ομάδα μας να πάει καλά, να κλείνει το Βαρέλα. Βίξιμο ήταν αυτό. Ναι, βίξιμο, βίξιμο. Νονός. Καρέλια καπνίζεις, ρε φίλε. Καρέλια, ναι. Τι μπαγάσασες εσύ, ρε. Μέχρι και τα τσιγάρα, εσύ. Ο λαρυγκάς σου, ρε φίλε, πολύποδες βγάζει. Κάνε καμιά λαρυγκοσκόπηση. Χτύπα ξύλο, χτύπα ξύλο. Πάρε στην οριλά να σε δει λίγο. Τα λέμε, Παόκι μου, χαιρετίζοντα. Γεια σας. Πώς το πιάσα αμέσως, είδες. Ναι. Αμέσως τα καρέλια. Ήρθα για να τα βίξιμο, πάρω όλα. Ναι. Το σφύριγμα που είχε. Καταλαβαίνεις είναι καρέλια. Κατάλαβα τι μάρκα ήταν. Ενώ δεν έχεις καπνίσει ποτέ ζωή σου. Όχι ποτέ. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Παρετούμε έτσι. Λοιπόν, ο τίτλος έπρεπε να γράψει Ήρθα για να τα πάρω όλα. Ναι, παιδιά, είπαμε το προσέλιδο σήμερα του Φωτός είναι λάθος και συντακτικά. Ήρθα για όλα. Τι για όλα. Πάρετε, είδε, το καλημέρα, ναι. Τέταρτο τους βγάζεις. Καλημέρα. Νικόλα. Καλημέρα σας. Νικόλα. Έλα, φιλαράκι μου, που είσαι. Τι κάνεις. Πού είσαι ρε ψυχούλα μου εσύ. Με κατάλαβες. Πώς δεν σε κατάλαβες να πάρεις πόσα χρόνια. Σοπα ρε. Τι κάνεις. Το είδες, το πήρες το φάξ που σου έστειλα. Όχι, δεν είδε το φάξ. Σου έστειλα φάξ, ναι. Τι κάνεις. Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις. Για πες μας κανένα νέο. Κάτσε μην τον πάρω για πελάτη στη μαρμίδα αυτόν. Πάρτονα. Να το γέλιο. Πάρτονα. Θα κάνεις πάταγο μαζί με Άλεξ. Γλυκό αγόρι, τι ομάδα είσαι. Νικόλα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, ναι, να ναι. Τον πάρω με το ποδήλατο να τον κάνω καμιά βόλτα. Σούζα να τον πάρεις με το ποδήλατο, δεν ποδήλατο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις άλλο. Καλά με αγόρι μου, να εδώ, με μεγαλώνουμε, να εδώ. Λοιπόν, να δώσεις χαιρετίσμα στο Φανάση, το κυβέρνει από τον Αρίστο. Αρίστος. Αρίστος, τι ψυχούλα είσαι ρε Αρίστο. Δεν μου λες, ο Κωστής θέλει λέει, να σε βάλει στο team λέει, με τους άλλους. Θες να πας με το ποδήλατο. Οχο. 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 Κωστή. Να σε βάλω ρεζέρβα του Άλεξ. Όχι, όχι, βασικός. Βασικός θέλεις. Κωστή, εσένα θα σε βάλουμε ποδήλατο με μια κοπέλα που θα γράφει πάνω 95,5. Έχεις και καλλιτεχνική κουλτούρα. Αλλά. Από κάτι άλλο, μάλλον έχεις. Να δώσεις χαιρετίσμα την αποκυματινή σου εκπομπή στο Φανάση Κιβάνι από μένα. Θα τον δώσω. Να βγαίνεις. Πώς μοιραστείτε χτες στο γερμανικό τοπίο. Το Μπαράζ, το 0-0. Ναι. Ωραίο, ωραίο μάτσο. Έγινε νεύρα πολλά. Τζαμπουκά, ξύλο. Εκεί ήμουνα. Πήγε στο Βερολίνο. Ναι. Είσαι και λίγο παπατζή όμω. Σε θυμάμαι. Πήγε στο Βερολίνο. Πού αλλού πήγε για πε. Όπου θέλει πάμε. Πού πήγε, πήγε και Παρίσι. Θα σε πάρει και στη δράμα τώρα με το λεωφορείο ο Κωνσταντίνος. Όχι, δεν θέλω. Α, δεν θέλω. Είναι μακριά. Εγώ θέλω με τον Κωστή να πάμε κάπου αλλού. Πού θες να πάμε. Στην Ελβετία.
Εσύ φίλε από ποιο όροφο έπεσες? Γιατί εμένα η δική μου... Όλοι από το δεύτερο είναι δική σου. Από το δεύτερο, Κιμπόκο και οι άλλοι, ναι. Κωστή, Κωστή, κάτω από την καρέκλα σου έχει ένα λαχείο που κεβείς και δεν το πέρασες. Αρίστο, να παίρνεις ρε αγόρι μου το πρωί να μας ανεβάζει λίγο διάθεση. Από ποιο όροφο έπεσες? Χιλαράκι μου, Αρίστος, χρόνια. Σε πιλωτή έπεσα πάρα. Σε πιλωτή, σε πιλωτή. Αρίστο! Έλα. Πάω κάρα, εντάξει, όλα καλά. Πάω και είσαι φίλε. Γιατί εσύ τι είσαι? Μπαμ και... κάνεις. Καλά κι εγώ. Τι. Κωστή. Ναι. Δες στο λαχείο ρε. Πάνε στο λαχείο που πήρες το πρωτοχρονιάτικο και σε ψάχνει. Άντε πάνε στην Τούμπα εκεί στα Κωνσταντοπολίτικα. Ο Σωτήρης σε ψάχνει. Άντε. Τι είναι ο Σωτήρης? Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε ραντεβού αύριο τέτοια ώρα. Φιλιά, Αρίστο μου. Σ' αγαπάμε να ξέρεις. Παλίκαρος ο Αρίστος. Τι παλίκαρος. Ερχόταν εκεί στο Προποτζίδικο, ερχόταν να με δύο παλιά. Πριν 10-15 χρόνια τώρα, έτσι. Αυτό τι ατύχημα έχει, τι πτώση έχει. Μια χαρά παλικάρι. Κανονικός, ναι. Πάμε, καλημέρα. Εντάξει. Έλα, 2-2 σήμερα. 2-2 είχατε. Έλα, μπεκατσούλη μου. Έλα, μπεκατσούλη μου, έλα, γόρι μου. Ο πρώτος ο Σεφτές, ναι. Ταπλούχος αίτητος και ασχολείται με τον Άρη. Ναι. Και τι είπε ο άνθρωπος, ότι Κουλιανέ ψώνει στον Άρη. Ποιος ο Κουλιανός? Γελάνε και πέτρες. Γιατί ρε, έχω φίλε, ένα πρόβλημα. Γιατί ρε φίλε, έχεις παράπονο με μένα? Όχι ρε, αργανομάνα είσαι σχέση. Αμπράβο, αμπράβο. Τι λες τώρα να βγαίνουν τα ταβάνια. Πουλενάρα μου είσαι. Πουλενάρα είσαι, ναι. Για πάμε. Έχω ένα πρόβλημα, Νικολάκη, θέλω να μου το λύσει, παρακαλώ. Αν μπορώ, επειδή είσαι αδερφός, ό,τι θες. Αμπράβο, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, μου έγινε μια πρόταση να πάω να ταξιδέψω, να πούμε μπαρκάρο, ξέρω εγώ, ιστορίες, 8,5 το μήνα. 8,5 το μήνα, καλά ακούγεται, ναι. Και πέσανε τα δυο παιδιά μου, το ένα από το ένα πόδι και τ' άλλο απ' τ' άλλο. Παπά, πού να φύγει, να μας αφήσει, παπά, ξέρω εγώ. Ναι. Κάτσε εδώ καλά, είσαι τη λιβερά με 500 το μήνα. Ναι, κάτσε ρε παπά, ρε Κουλιανέ. Αλλάζει επάγγελμα όμως ρε φίλε τώρα. Δεν θα πουλάς παπά ρε Κουλιανέ. Αλλάζεις επάγγελμα όμως τώρα ρε Μπεκάτσα. Θα και... να κρατήσεις το κλίμα το σταθερό ότι δεν τα πήρε. Πονάς πάλι, πάλι πονάς. Δεν τα πήρε στη μαύρη σακούλα. Πάλι πονάς αργανάκι μου. Πονάς πάλι. Περίμενες να φύγει, να αδειάσει ο χορός, έλεγες να ανοίξει πόρτα. Ο Πρίγιοβης που ήταν να φύγει, να πάει πάλι στην Αραβία τον Γενάρη. Τι σακούλα πήρε? Δεν τα ξέρουμε αυτά, Κωνσταντίνε. Δεν τα ξέρουμε. Ήταν βαριά η σακούλα εκείνη. Δεν κάτσα, πονάς, πονάς που μείνει ο Βαρέλα, Πήρε τα ρούβλια στη μαύρη σακούλα τώρα και έκανε του μπέκα εκεί κάτι. Έλα, κρατάς και ρόζ και εσύ, έλα. Ποιος το ζητούσε, πού πήγε να κάνει εργομετρικά? Αυτά να πει στον κόσμο. Ναι, κάτι στον παπά. Καλά σε λέει. Ναι. Πού έκανε εργομετρικά? Χαλίλη. Ναι. Την Χαλίλη για λελέλη. Χόρεψε το τσιφτετέλη. Άσε τον παπά ρε Κουλιανέ τώρα. Δεν μαζάμε. Φωνάς, Τα κούρια Γιάννη, να ξέρεις. Πονάς. Φύγε. Άτοπο το παράδειγμα, βέβαια, αν θέλουμε να το σχολιάσω σοβαρά, άλλο να είσαι τελιβεράς και άλλο να είσαι ποδοσφαιριστής. Έτσι και να συνεχίσεις την καριέρα σου. Και άλλο να αλλάζεις επάγγελμα για να αλλάξεις ζωούλα σου. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ονα. Λοιπόν, Νικολή. Έλα, γόρι μου. Αγόρι μου. Ναι. Το πονάς είναι τελικά... Το χείτε όλο το χρόνο. Ναι. Εκείνο το. Ρε φίλε, το δευτεριάτικο πρωινό ήταν ασύλληπτο. Τι φλασιά έφαγα. Λέω τον Καζαμπάκα, βάλε αυτό το τραγούδι. Λέω θα πονάνε συνέχεια. Όχι, δεν το βάζουμε. Λέω. Βάλτο ρε του λέω. Αυτό. Τέλειος από τότε. Ναι. Ξυπνάς το πρωί. Ναι. Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις αυτή την είδηση εκεί στους Ολυμπιακούς ή αντιπαοκτσής. Τη σφίγγεις τη γροθιά σου ή δεν τη σφίγγεις? Μόνο τη γροθιά σφίγγεις, όλα τα σφίγγεις. Τα πάντα όλα. Ήτανε διπλή μεταγραφή. Κωστή, θέλω και εσένα τη βοήθειά σου. Ήτανε για μένα διπλή μεταγραφή. Ήτανε μεγάλη κίνηση. Άκου να δεις. Τα σπουδαία κίνηση. Ήτανε... εγώ έχω ενστάσεις για το Βαρέλα, πάει να με κοροϊδέψει εμένα ότι ξέρεις έμεινε για τα συναισθήματα. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Αλλά είναι παιχταράς, όπως και ο Σαββίδης. Απ' την άλλη μεριά όμως, τη σακούλα δεν ξέρω τι είχε μέσα. Δεν με ενδιαφέρει, αλλά μην πουλάει με ένα παπάντζα ο Βαρέλα ότι τα δάκρυα των παιδιών του, γιατί αυτά τα πει στο πράσινο ακροτήρι. Αυτά μόνο έχω να πω εγώ. Κοίτα να δεις, σε δημόσιο λόγο δεν θα σου πει κανένας αν ήταν σακούλα μαύρη, μπλε ή κόκκινη. Μπλε ή κόκκινη. Δηλαδή είναι κατανοητό. Ναι. Απ' την άλλη, εγώ δεν θα σου πω αν είναι αλήθεια και μου τη σπάει κιόλα έτσι πως βγαίνει τα παιδιά μου και αυτά. Ναι, ρε φίλε, μα εντάξει, ρε φίλε, τα πήρε έμεινε τώρα. Πεχταράς, είσαι προχώρατο να πούμε.
Εγώ σε θέλω να παίζει για την ομάδα μου, όχι για τα παιδιά σου. Άντε, μπράβο, είναι. Ναι, για την ομάδα, για την ομάδα παίζει όμως ο Βαρελ, έτσι. Μέχρι το τελευταίο λεπτό με σπασμένο χέρι. Ελά, τώρα δεν κάνει γκέλ. Δεν το συζητά. Άκουσε λίγο. Όσο κλαψουρίζει. Όσο κλαψουρίζει ο Βαρέλα, τόσο ο Παοξής δεν το γουστάρει. Μπα δεν νομίζω. Δεν θέλει να τον κοροϊδεύει. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο θα ζήσω ακόμα. Δεν γουστάρω να δουλεύω κανέναν οπαδό καμιάς ομάδος. Ναι. Με τα λάθη μου, με τις ιδιονισμίες. Πρόσεξε όμως. Δεν γουστάρω σε δουλεύω. Αυτό είναι το δικό σου σκεπτικό. Το Βαρέλα τον έχεις γνωρίσει, αν είναι σημαντικός ή όχι, σαν άνθρωπος. Δηλαδή, εσύ αποκλείεις το δεχόμενο να είδε τα παιδάκια του να κλαίγει. Γιατί ρε φίλε, δεν είναι όλοι έτσι. Άντε, ρε, δεν φίλε. Είμαστε όλοι ίδιοι. Άσε ρε τώρα. Έλα. Νιγό, τα παιδάκια, ναι, νιγό, σαν έλα, για να σε διορθώσω. Τα παιδάκια του κλαίγανε και όταν είπε φεύγω. Δεν κλαίγανε χθες. Απλώς ένα μήνα κλαίγανε. Τι μεσολάβησε, θα μας τρελάνε. Δεν βρήκε αυτό που ήθελε και πολύ καλά έκανε και γύρισε. Εγώ μένω στο αγωνιστικό. Μπράβο. Και ρωτάω, Κωστή, κερδίζεις δύο στόπερ με το Βαρέλα? Βρεάστο, για μένα είναι η κίνηση της χρονιάς για το επόμενο πρωτάθλημα. Όσα και αν τον έδωσε, δεν πληρώνεται η χημεία που είχε ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Δεν το χαλάσαμε. Έχω ερώτημα από ένα φίλο. Έχω ερώτημα εδώ το φίλο. Δεν μου λες 10.000 άμα σου δώσω μαζί, είναι στη μήνυ να την πάρουμε εμείς. Όχι, δεν τη δίνω. Άμα έλα τώρα εδώ, γιατί υπάρχει το συναισθηματικό δέσμο. Να δουλεύω εγώ με τη μήνυ, ρε. Ρε αγόρι μου, έχει συναισθηματικό δέσμο με το σκυλάκι σου. Όσο και να σου την πληρώσουμε, δεν θα μας τη δώσεις. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι και αυτό το είδε συναισθηματικά το θέμα. Η σακούλα τι χρώμα έχει. Δεν ξέρω τι χρώμα έχει. Νικό, να με συγχωρέσει, αλλά πήρα τηλέφωνο. Θα πω κάτι σε αυτό που λες που είναι λάθος αυτό που λες, τον Κωστή. Ναι. Η Μίνη ή η κόρη του Κωστή αφορά. Όχι, η Μίνη είναι το σκυλάκι. Τον Κωστή, το ξέρω, ρε. Διμερός τον Κωστή και το σκυλί του ή τον Κωστή και την κόρη του. Δεν βγήκε ο Κωστής στη γειτονιά να κλαψουρίσει. Έχει διαφορά. Ο άλλος βγαίνει σε ένα δημόσιο μέσο ενός δημόσιου μέσου και κλαψουρίζει. Προσπαθώντας να χτυπήσει το συνέστημα ενός λαού, έχει διαφορά. Φιλέ, δεν κλαψουρίζει. Άκουσε με λίγο, μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι. Είναι δικό του θέμα. Συμφώνησαν και είπε και. Νίκο, ναι. Ρε Νίκο, τα λεφτά είναι άλλο θέμα. Το συμβόλαιο είναι άλλο θέμα. Το προσωπικό συνέστημα αφορά τον εαυτό του και μόνο. Δεν αφορά εμένα. Ναι, δεν ήθελες να το βγάλει δηλαδή προς τα έξω. Όχι. Εντάξει, αυτό ένιωσε ότι ήταν. Δεν ξέρει πότε. Ναι. Όταν τον έπαιρνε συνέντευξη στο δεύτερο γύρο ή στο τέλος του χρόνου μετά το δεύτερο ντάμπι, να το έλεγε τότε. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Γιατί ήξερε αν θα συμφωνήσει ή όχι ως τότε, διαπραγματευότανε. Πλάκα με κάνεις τώρα. Ρε εσύ δεν κατάλαβες, σου λέω. Όχι, εγώ κατάλαβα. Εσύ δεν κατάλαβες. Όταν του έκανε εκείνη την ώρα λοιπόν τη συνέντευξη να το έλεγε, δεν ήξερε αν θα μείνει ή όχι. Άρα πώς θα κλάψει τα παιδιά. Για το 20 λέω, μετά το δεύτερο ντάμπι του χρόνου να το πει. Όχι τώρα. Α, να τελειώσει ο κόσμος. Εντάξει, ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα. Του βάλουμε δηλαδή. Εσύ δεν γουστάρεις. Άμα ρωτήσει κάποιον άλλο, μπορεί να μην γουστάρει. Άλλος μπορεί να γουστάρει. Για μένα μιλάω. Εντάξει. Ο Παοξής γουστάρει να ακούει τα σάλια του Βαρέλα. Γουστάρει. Δεν νομίζω. Πάμε, καλημέρα. Επόμενος. Πολύ ώρα μιλήσαμε κιόλα. Καλημέρα. Τα πήρε και έμεινε. Ναι, καλημέρα. Έλα, φιλέ. Καλημέρα από τα Μορφόπεδα, λέω. Καλώς, βέβαια, είμαστε Μορφόπεδα. Φούκλι. Αυτό είναι το ατού μας. Έλα, από τη Λαϊκή Σερών παίρνουμε. Ωραία, μάγκα. Ξεκινήσαμε. Χαμός. Δουλίτσα έχει. Λοιπόν, ορίστε. Έχει δουλίτσα, λέω. Έχει. Ωραία, ναι. Λοιπόν, τώρα τι θα θέλω να πω. Ναι. Δεν ακούει ο Σαββίδης, που είναι τεράστιος άνθρωπος και πρόεδρος μεγάλος. Ναι. Δεν μασάει ούτε από τα παιδιά του Βαρέλα, ούτε από τα σάλια που λέει ο Κώστας του Βαρέλα. Ναι. Απλώς άνθρωπος βαρέθηκε και άκουσε το λαό του ΠΑΟΚ που νοερά ήθελε του Βαρέλα. Έτσι, ναι. Μπράβο. Και του τ' άνοιξε και έμεινε. Λοιπόν, έπιασε τον Βαρέλα, τον είπε δύο κουβεντούλες και τελείωσε. Τώρα, τι σαλιαρίζει, τι κάνει, τι δεν κάνει τα παιδιά του, αυτά είναι λίγο... παρατραβηγμένα του διατάγματα. Ναι. Κατάλαβε. Ναι. Ο Σαββίδης έκανε μαγιά. Ο άνθρωπος έχει πυγμή, έχει. Ο Σαββίδης πάνω απ' όλα και το είναι ξαναλέω, αρχικά, μεσολάβησαν δύο άνθρωποι. Ο Λουτσέσκου και ο Βιερίνια. Τη σακούλα. Εγώ πιστεύω από μέσα για ανθρώπους ότι θα κάνω πρέπει να δείτε τη σακούλα, ποιοι άνθρωποι. Βρε, έμεινε ο Βαρέλα, έμεινε ο Βαρέλα, αυτό μας ενδιαφέρει. Με τι έμεινε, έμεινε, ναι. Πόσα του δώσατε. Μα και ο Σαββίδης, πόσα του δώσατε. Θα ακούσε 10 ώρα. Θα ακούσε 10 ώρα.
Τα λέμε. Φώτη, πρέπει να πάμε λίγο σε κόσμο. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Κάνε δουλίτσα. Ο Απόλλωνος Μύρινης ψάχνεται για μαλεζά. Έτσι, ένα τύπο από την επικαιρότητα. Θα πάει στην ομάδα του Γεωργίου, δηλαδή. Δεν ξέρω. Ο Μαλεζάς. Ο πρόεδρος δεν είναι εκεί. Τι ακάνε. Πρόεδρος ο Γεωργίου. Ελεύθερος είναι ο Μαλεζάς. Δεν ντρέπεται λίγο ο Μαλεζάς. Ελεύθερος είναι. Θα πάει στην ομάδα. Τι να κάνει. Να μην πάει. Πάω και. Καλημέρα, ναι. Του κατατρόπωσε ο Γεωργίου και πάει στο Γεωργίου την ομάδα. Εγώ λέω πάντως ό,τι και να λέτε. Θυμάμαι αυτόν τον παίχτη να κλαίει αγκαλιά με το γιο του μετά τον γκολ που έχει βάλει εδώ μέσα. Στα αποδυτήρια να χτυπιέται και να τα σπάει γιατί είναι ο αρχηγός. Ό,τι και να λέτε στο ποδόσφαιρο και στον Πάο και στο Βαρέλα υπάρχει συνέστημα. Λέει ένας άλλος φίλος. Και η Βουγιουκλάκη στο Ποντικάκι, ωραία έπαιζε. Βουγιουκλάκη ήταν ηθοποιός, αυτός δεν είναι ηθοποιός. Και αυτός ηθοποιός. Καλημέρα. Έλα. Άιντε. Ναι, καλημέρα. Καλώς ο να. Είμαι παδός του Πάου με διαρκείας. Βεβαίως. Με ενοχλεί πάρα πολύ ο τρόπος που έμεινε ο Βαρέλα. Mm-hmm. Όχι αν έμεινε ή όχι. Δεν συμφωνώ με την παραμονή του. Πιστεύω ότι επενδύει σε έναν παίχτη ο οποίος δεν έχει μεταπολιτική αξία γιατί είναι ανώνυμη εταιρεία. Ναι. Δεν είναι μόνο συνέστημα, το συνέστημα είναι για μένα. Καλά, και ο Γιουβέντος πήρε τον Κριστιάνο Ρονάλντο χωρίς μεταπολιτική αξία. Τι να κάνουμε. Δεν πήρε τα τσάμπια. Το ίδιο όνομα είναι. Συγγνώμη, ο Ρονάλντο. Για τα κυβικά του Πάουκ και του Γιουβέντος, ναι, γιατί και ο Πάουκ δεν είναι Γιουβέντος. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί όταν ήρθε ο Βαρέλα στον Πάουκ και πούλησε φανέλες, έβγαλε τη μεταγραφή από τις φανέλες, ο Ρονάλντο τι έβγαλε 24 ώρες από τις έβγαλε τη μεταγραφή από τις εμφανίσεις σου, φίλε. Προφανώς δεν βλέπεις Πάουκ. Εγώ δεν βλέπω Πάουκ. Δεν βλέπεις. Άμα μου λες ότι έβγαλε τις έβγαλε τα λεφτά που έπαιξε ο Βαρέλα, δεν βλέπεις. Ο Ρονάλντο, ναι. Εσύ το πήρατε στο οικονομικό, δεν το πήρα εγώ. Όχι, μιλάμε συνολικά. Προσφορά και ζήτηση. Η προσφορά είναι και το παιχνίδι που παίζει ο καθένας. Δεν απαιτείται, κύριε, να μιλήσει κανένας. Αν θέλετε να μιλάτε μόνο σας, κλείστε τους ακροατές. Ρε αγόρι μου, διάλογο δεν θες να κάνουμε. Θες να πεις τα δικά σου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να σε καλά. Επόμενος, καλημέρα. Άμα θέλετε να κάνουμε. Αν πήρε χαμπάρι, είπα οξύδες. Είπα όχι κανίβαλοι, καλοί παοξίδες. Δεν μας είσαν από το λαϊκισμό του Βαρέλα. Λες. Ξέρουν ότι τα πήρε, ναι, και έμεινε γι' αυτό. Καλημέρα. Εντάξει. Καλημέρα. Καλώς. Γεια σας. Ναι. Δεν ακούω τίποτα έτσι με το... Εδώ διαφωνώ πολύ με το ραπ, αλλά εδώ συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Το χρήμα είναι το παν. Πήρε τα δίφραγκα. Τελείωσε. Τα, είναι άστα, σβήστα τα άλλα. Πήρε τα μαρούλα, χρήμα, άστα τα άλλα. Τώρα έκλαιγε ο γιος. Τώρα κοντά σε αυτόν ανέφερε και κάποιος τόλος και τρώει και κάποιος άλλος τόλος, άλλο θέμα. Ναι. Το δίφραγκο είναι, ρε πουλάκι μου. Ναι. Και τι δουλεύεις εσύ τώρα. Άμα δεν σε πληρώσουν δουλεύεις. Κανένας δεν το κάνει αυτό. Άμα σε προτείνουν να σε δώσουν διπλάσια, ρε δεκαδίζεις. Τι να με κάνω να προτείνουνε. Να σε δώσει διπλάσια. Ποιος θα μου δώσει διπλάσια. Το αφεντικό σου. Θα μείνω φυσικά. Δεν χαζός. Θα φύγεις. Γιατί να φύγω, άμα δεν έχω, άμα έχω... Γιατί δεν έχω το γράμμα του Βαρέλα, γιατί δεν έχω άνθρωπος. Αγαπώ το Μετρόπολη. Αξίζει, είναι ωραίος, παίζει ωραία, θα βάλει και γκολ. Ναι. Και είναι ωραίος, ρε παιδί μου, είναι ωραίος. Άρα όλα καλά. Είναι αλφα. Αλφα, τελειώσαμε. Ατρόκρεμα. Τελειώσαμε. Άμα δεν βάλει γκολ, τι θα τον κάνω. Γιατί άμα δεν βάλει γκολ, δεν είναι η θέση να βάζει γκολ. Άμα δεν βάλει γκολ, πάει για τα σκουπίδια. Ναι, έτσι είμαστε. Ευτυχώς. Ένα ακόμα γρήγορα με λέει ο Θανάσης. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς. Η Σμαράγδα του είπε στη ειδήσει ότι ανέβασε την προσφορά ο Σαββίδης, έτσι. Ναι. Ωραία, λοιπόν, τώρα εγώ ερωτώ το εξής. Η προσφορά φτάνει τα χρήματα της προσφοράς της άλλα χλιλή. Όχι. 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 Άρα είναι κάτι λιγότερο, έτσι. Σίγουρα λιγότερο. Άρα λοιπόν, ναι, άρα, ναι, λοιπόν, το συνέστημα, ναι, λειτουργήσε επικουρικά σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, ναι, εάν δεν υπήρχε καθόλου συνέστημα, θα σκεφτόταν ψυχρά ο Βαρέλα και θα σηκωνόταν άδεια για να πάρει τα περισσότερα. Αναγκιά σου, λοιπόν, τόσο απλά. Εφόσον, πήρε και καθητής παραπάνω σαφώς, αλλά τα λεφτά που λοιπόν, του δίναν δεν τα πήρε. Ναι. Άρα είναι δύο συνιστώσεις. Είναι το ένα το χρήμα, είναι και το συνέστημα. Έτσι, αν φίλε, δεν υπήρχε καθόλου το συνέστημα, τότε πώς θα δίνει άλλα χλή, τόσο δεν ακούω κανένα, σηκώνομαι και φεύγω. Τα είπες όλα. Είμαι 100% μαζί σου. Άρα, αυτή είναι και η άποψή μου και η δικιά μου. Άρα είναι, ναι, δυο κοινά τα οποία πρέπει να τα λέμε. Ούτε μόνο το ένα να λέμε ότι τα χρήματα, αλλά ούτε και μόνο αυτό που δώσαμε μεγάλη έμφαση στο συνέστημα. Ναι. Είναι και τα δύο λειτουργούν μαζί. 100% μαζί σου. Ωραίος άνθρωπος. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέω και από το πρωί. Ότι αυτό άνθρωπος είναι. Έτσι. Εφόσον δεν έφτασε την προσφορά της Αλαχλήλη, από εκεί και πέρα λειτουργήσε το συνέστημα. Η προσφορά της Αλαχλήλη ήταν 2 εκατομμύρια. Ωραία, ήταν. Αυτό είχε πει. Αυτό που είναι. Εντάξει. Να σε καλά, υπέροχος. Δεν έπεφτε κάτω από 1,5 εκατομμύριο που πήρε ο Χατζηρίδη. Αυτό ήταν το θέμα του. Ήταν το θέμα του Χατζηρίδη. Με τα μπόνους κάπου εκεί θα φτάσει. Με τα μπόνους κάπου εκεί θα φτάσει, αλλά όχι στα λεφτά της Αλαχλήλη. Έτσι. Λοιπόν, κατεβάζουμε στο όργιο, ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Cool.
Είχαμε ένα δυνατό διωράκι εδώ μαζί με Καζαμπάκα. Ναι, το όμως εσύ εδώ δεν πήρε ο Σιγκούνας ο Άγγελος. Σήμερα μας χάλασε το σερί. Είχαμε 4-5 συνεχόμενα έτσι καλά σερί. Μένετε εδώ γιατί έρχεται η ρωσική αρκούδα. Ο Γιώργος Ζαΐρης από το Σότσι φορμαρισμένος. Μαζί με το Πούμα Αμαζονίου Γιάννης Πάγκος φορτσάτος και αυτός μέχρι και τις 12. Πλάκα τέλος. Στις 12 η ενημέρωση Σέντρα με Γιώργο Μπούζο και τους συνεργάτες βεβαίως εδώ. Όλα τα καλά παιδιά. Έτσι, Γιώργος Στράτζαλης, Δημήτρης Μασμαρέλας. Φεύγουμε και επιστρέφουμε το απογευματάκι λίγο μετά τις 6. Σας ακούτε προς το παρόν πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Κωνσταντίνο Βαραγιάννη.